Love is a lie, sucking you dry. Love's not a friend until the end. You can call it a game, you can choose your own name. When it's stuck in the vein, there's no greater pain. I got a bell but no sound. I got a horse but no hound. And I know I'm going. Love is life. Love is life. Love is life. And I know I'm going down. Now there was a time love was blowing my mind. Not a tear, not a doubt, till I figured it out. Now I'm madder than hell. Love is wagging its tail. I holler, I cry. Love is a lie. I got a bell with no ring. I got a whip but no sting. Καλώς ήρθατε στην δεύτερη διαδικτυακή μας παρουσίαση. Σήμερα θα δούμε ένα θέμα, το οποίο μας το οποίο ενδιαφέρει όλους μας. Και πάντοτε θέλουμε να δούμε λεπτομέρειες και πώς γίνεται αυτό. Μιλάμε για την κατασκευή των σπορίων. Πώς ξεκινάει ένα σπόριο, πώς κατασκευάζει και πώς συνεχίζεται, πώς το απορθέτουμε, πώς το εμπλουτίζουμε. Έτσι λοιπόν, ποιος άλλος πιο κατάλληλος να μας μιλήσει για τα. Έχει βάλει πολλά σπόρια, πάρα πολλά σπόρια, από τον Αχιλλέα τον Γαργάρη. Δεν θα είναι μόνο από το θέμα όμως. Πριν κάνει την παρουσίαση ο Αχιλλέας, θα δώσω το λόγο στον Θοδωρή τον Ντάμπο, ο οποίος θα μας πει, μάλλον ο Θοδωρής ο Ντάμπος, θα μας πει σχετικά με το ένα νέο εγχείρημα που κάνει η ομάδα μας. Και αυτό είναι η νέα ιστοσελίδα της ομάδας. Δημιουργείται αυτή η νέα ιστοσελίδα γιατί μέσα στη σελίδα μας, της ομάδας στο Facebook, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν όλες αυτές τις πληροφορίες που και η ομάδα διαθέτει, αλλά και εσείς ζητάτε. Προς το παρόν, να
καλησπερίσω, να καλωσορίσω και να δώσω στον Αγία τον Γαργάλη τον λόγο να μας πει μια καλησπέρα και μετά στον Θοδωρή τον Τάπο και πανερχόμαστε. Αγία μου, καλησπέρα. Το μικρόφωνο σου σε παρακαλώ για να μπορέσεις, να μπορέσουμε να μιλήσουμε. Άνοιξε το μικρόφωνο σου. Το μικρόφωνο σου, Αγία. Ακούει ο Χέρας το μικρόφωνο του? Ναι, τώρα ακούω. Πάρα πολύ. Ακούγομαι τώρα. Καλησπέρα λοιπόν. Καλησπέρα και από μένα. Σε ευχαριστώ, Βιβί. Ευχαριστώ τον Γρηγόρη, τον Προτσόνη από την Πάτρα που μας φιλοξενεί στο Zoom. Και βέβαια ευχαριστώ και τον Θοδωρή που ανέλαβε αυτό το βαρύ φορτίο να κάνει να στήσει όλη αυτή την ιστοσελίδα, την οποία θα δούμε σε λίγο και θα καταλάβουμε πόσο μεγάλο είναι αυτό το έργο που έχει ξεκινήσει να κάνει και όπου όλοι έχουμε μερίδιο πλέον σε αυτή την προσπάθεια και όλοι πρέπει να βάλουμε όλες μας τις δυνάμεις προκειμένου να υλοποιηθεί αυτή η ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες που πρέπει να συλλέξουμε είναι πάρα πολλές. Πιστεύω τώρα ο Θοδωρής θα μας δείξει και θα καταλάβουμε όλοι τι πάμε να κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, θα τα πούμε σε λίγο. Πριν δώσω τον λόγο στον Θοδωρή τον Τάπο, θα ήθελα να σας παρακαλέσω το εξής. Είναι άλλη μια κοινοτομία σήμερα, δηλαδή κοινοτομία. Μάθαμε και το διορθώνουμε. Παρακαλούμε λοιπόν όλους και όλες εσάς που θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση προς τους ομιλητές μας, προς τους δύο ομιλητές μας. Υπάρχει, βλέπω εδώ ότι δεν υπάρχει, σε λίγο θα βάλω το link της φόρμας που πρέπει να ακολουθήσετε για να συμπληρωθείτε. Έχω βάλει βέβαια εγώ από νωρίτερα, αλλά θα τη βάλω τώρα, δεν έχει πει, θα τη βάλω όσο θα μιλάει ο Θοδωρής ο Τάπος. Τη φόρμα, αν πατήσετε πάνω στο link λοιπόν, σε λίγο θα το δείτε στην ανάρτηση εδώ που μας βλέπετε τώρα, πατάτε πάνω, κάνετε χρήση της φόρμας, γράφετε το ερώτημά σας και που λέει γράψτε την απάντησή σας, και γράψτε την ερώτησή σας. Και αυτό γίνεται γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο σε real time να γίνεται συλλογή των ερωτήσεων, να ομαδοποιούνται, δηλαδή προχωράει πάρα πολύ τον γρήγορα τα σχόλια, πέφτουν την ευρωχή. Οπότε λοιπόν θα χρησιμοποιήσετε αυτή τη φόρμα. Μέχρι να μας μιλήσει ο Θοδωρής, ο Τάπος, θα έχω βάλει εγώ το link της φόρμας που μπορείτε να πατάτε πάνω και να γράφετε την ερώτησή σας. Θοδωρή μου, καλησπέρα. Καλώς ήρθες στη δεύτερη διαδικτυακή παρουσίαση της Αυλής των Κυπουρών. Εσύ βέβαια τώρα θα μας παρουσιάσεις το νέο οικοδόμημα, έτσι δεν είναι, της Αυλής. Καλησπέρα και από μένα. Με ακούτε? Σε ακούμε πάρα πολύ καθαρά. Ωραία. Πριν λίγο καιρό είχαμε μιλήσει με τον Αχιλλέα τον Γαργάλη για το πρόβλημα που υπάρχει με το αρχείο του Excel, που πολλοί δεν μπορούν να το διαβάσουν για χίλιους δύο λόγους. Και καταλήξαμε στο να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε μία ιστοσελίδα, βασικό σκοπός της οποίας είναι να φαίνονται πιο εύκολα οι σπόροι που κρατάει η ομάδα. Θοδωρή μου, ανοίξει την καλοσύνη, επειδή βλέπω ότι μου γράφουν εδώ πέρα ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον ήχο. Βλέπω και εγώ τώρα ότι κάτι έχει κολλήσει εδώ πέρα. Για να ξέρω να κάνω ένα refresh εγώ στη σελίδα της ομάδας. Μην τα λέμε δηλαδή και πηγαίνουν χαμένα. Μισό λεπτό. Έκανα ένα refresh. Όχι, είμαστε ok. Θα πω λοιπόν στους φίλους που μας ακούνε ότι πάνω στο παράθυρο που γίνεται το Zoom υπάρχει το μικροφωνάκι. Ένα μικροφωνάκι στη δεξιά πλευρά του παραθύρου. Πρέπει λοιπόν να το πατήσουν ούτως ώστε να μπορούν να ακούνε και την φωνή. Και γράψτε μας σας παρακαλώ αν όλα προβλέπουν τον ήχο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Τέλτο Κορτσάνκο. Λοιπόν, τέλεια. Και η κυρία Γάλκο μας λέει. Πάρω το μικροφωνάκι στον κύριο Σταλίδη. Ζητώ συγγνώμη, αλλά επομένως το να νόημα αυτό. Εγώ διαδραστικό είναι, οι φίλοι μας βοηθούμε. Θοδωρή μου, μπορείς να συνεχίσεις, ζητώ συγγνώμη για τη διακοπή. Okay. Όπως έλεγα λοιπόν, το αρχείο του Excel ήταν πρόβλημα για αρκετό κόσμο
και αποφασίσαμε να προσπαθήσουμε να στήσουμε ένα site στο οποίο όλοι οι σπόροι που έχει η ομάδα θα φαίνονται με έναν τρόπο πολύ καλύτερο από το Excel, θέλουμε να πιστεύουμε. Και αυτό είναι το κομμάτι που θα σας παρουσιάσω σήμερα, γιατί το υπόλοιπο site δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Συγγνώμη. Φαίνεται η οθόνη μου. Φαίνεται. Ναι. Τη βλέπουμε όλοι. Ναι. Okay. Λοιπόν, αυτό θα είναι το νέο αρχείο σπόρων, όπου κάθε φυτό θα έχει δυνατόν και μία φωτογραφία. Έτσι, αυτή τη στιγμή είναι 350 φυτά, αν θυμάμαι καλά. Κάπου εκεί. Χωρισμένα σε κατηγορίες από τα οποία θα μπορούμε να διαλέγουμε για να βρούμε πιο γρήγορα αυτό που ζητάμε. Και ας πάμε στην ντομάτα που έχουμε ξεκινήσει και κάνουμε πιο πολύ δουλειά, γιατί έχει και τον περισσότερο όγκο αυτή τη στιγμή. Πατώντας λοιπόν στην ντομάτα ή σε ένα άλλο φυτό, μία σύντομη περιγραφή του φυτού και πατώντας τις διαθέσιμες ποικιλίες, αυτή τη στιγμή έχω 1.300 περίπου διαφορετικές ποικιλίες αυτή τη στιγμή περασμένες στο Excel. Προσπαθούμε να βρούμε για κάθε ποικιλία κάποια χαρακτηριστικά για να γράφουμε, για να ξέρει ο κόσμος τι είναι το κάθε τι. Και μέσα από αυτό θα μπορεί να ζητήσει, ας πούμε, για αυτή τη ντομάτα. Ναι, δεν είναι ακόμα τελείως έτοιμο. Από εδώ λοιπόν θα μπορεί να ζητήσει σπόρους για το συγκεκριμένο, πρώτα ο Θεός, όταν θα τελειώσει το site. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές το εγχείρημα. Και επίσης θα φιλοξενούμε και άρθρα που θα έχουν να κάνουν με την καλλιέργεια των σπόρων και όλα αυτά που παρουσιάζουμε, για να μπορούν να τα βρουν πιο εύκολα, γιατί μέσα στο Facebook πολλές αναρτήσεις χάνονται γιατί είναι πάρα πολύ παλιές και είναι δύσκολο να βρεθούν, ενώ εδώ μπορούμε να τις ταξινομήσουμε πιο εύκολα. Αυτό σε γενικές γραμμές από εμένα. Βιβί, δεν ακούγεσαι, δεν έχεις μικρόφωνο. Το ξέρω. Τώρα με ακούτε, πρέπει να με ακούτε. Το πρόβλημά μου είναι ότι κάτι έχει κολλήσει εδώ πέρα. Αλλά τέλος πάντων, δεν ξέρω αν με ακούτε εσείς τώρα. Με ακούτε τώρα? Εγώ ναι. Ωραία. Άρα λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή μου. Τώρα μην το βλέπετε έτσι με τα ερωτηματικά στο site. Όταν θα ολοκληρωθεί, που έχει και πάρα πολύ δουλειά όπως καταλαβαίνετε, θα μπορούν να είναι εκεί το κάθε είδος, κάθε ποικιλία, ούτως ώστε να είναι πολύ πιο εύκριστο από τις λίγες δυνατότητες που μας δίνει το Facebook. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να σημειώσω, επειδή είναι πάρα πολλά και φωτογραφίες για όλα δεν υπάρχουν, θα χρειαστεί να βοηθήσουν λίγο και τα μέλη. Βέβαια. Κάποιος που θα έχει φωτογραφία από μία ντομάτα που θα έχει καλλιεργήσει, θα θέλαμε να μας τη στείλει, να την προσθέσουμε. Αλλιώς δεν γίνεται. Ωραία. Έχεις τελειώσει, Θοδωρή, θέλεις κάτι να προσθέσεις? Πρέπει να... Οι φίλοι μπορούν να κάνουν ερωτήσεις αν θέλουν κάτι. Και να τις μεταφέρω εγώ σε σένα για να απαντήσεις. Ωραία. Αχιλέα, ανοίξει το μικρόφωνο σου, σε παρακαλώ, και περνάς στην παρουσίαση να μας πεις πώς κατασκευάζουμε τα σπορία που όλοι θέλουμε να μάθουμε. Το μικρόφωνο σου ανοίξει τέλος, είναι για να... Το μικρόφωνο σου, Αχιλέα. Το μικρόφωνο σου, Αχιλέα μου. Θα μας ακούσει. Έλα, άνοιξε τώρα. Τώρα είμαστε ok. Τώρα σε ακούω. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Να ευχαριστήσω τον Θοδωρή πάρα πολύ. Θα πάρω το μπαλάκι που πέταξε.
και θα πω ότι ουσιαστικά για να γίνει αυτή η ιστοσελίδα να είναι χρηστική και να περιέχει όλες τις πληροφορίες που θέλουμε και πρέπει να έχει, χρειαζόμαστε τη συνδρομή όλων των μελών. Δηλαδή κάθε μέλος από εδώ και πέρα, δηλαδή από την λήξη της καλοκαιρινής περίοδου και από τότε που θα αρχίσει η σποροφύλαξη, θα κάνουμε σεμινάρια πώς μαζεύουμε σπόρους από όλα τα είδη και ίσως και διαδικτυακές πάλι ενημερώσεις. Πρέπει ο καθένας ό,τι στέλνει να το συνοδεύει με μια φωτογραφία οπωσδήποτε και υποχρεωτικά και με μια σύντομη περιγραφή. Παραδείγματος χάρη, είναι η ντομάδα η τάδε, είναι αναρριχόμενη, είναι κοντή, είναι κόκκινη, ροζ, κίτρινη, ό,τι χρώμα έχει, είναι παραγωγική, δεν είναι παραγωγική πολύ, είναι ευαίσθητη σε κάποια ασθένεια, σε ποια ασθένεια, το μέγεθος των καρπών είναι τόσο, το βάρος τόσο, ούτως ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Και βέβαια το να στέλνουμε και να λέμε ντομάτα από το χωριό τάδε, αυτό βέβαια είναι μια πληροφορία, αλλά δεν είναι η πληροφορία που θα χρειαστεί για να ενημερώσουμε την κάθε θέση που έχει ποικιλία. Επομένως, επιμένουμε σε αυτό. Βεβαίως λάθη γίνονται και θα γίνουν και στο μέλλον. Είμαστε αισιόδοξοι όμως ότι σε ένα βάθος μεγάλου χρόνου, πολύ μεγάλου χρόνου, δεν θα γίνει αυτό ούτε αύριο, ούτε μεθαύριο. Θα χρειαστεί πολύς χρόνος, θα χρειαστεί πάρα πολύ δουλειά και εδώ θα φανεί αν η ομάδα μπορεί να αντεπεξέλθει σε αυτόν τον όγκο της δουλειάς. Όχι ένας, δύο, πέντε, δέκα. Είμαστε τώρα πλέον 37.700 μέλη σήμερα κοντεύουμε. Δεν ξέρω αν τα ξεπεράσαμε κιόλας. Σημαίνει ότι όλοι, μα όλοι, πρέπει να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς έχουμε φιλοδοξίες, έχουμε στόχους. Ο σκοπός της ομάδας μας δεν είναι να μοιράζουμε σπόρους όπως και όπως. Θέλουμε αυτά που θέλουμε να είναι σωστά καταχωρημένα και έτσι σωστά να μας επιστρέφουν και οι σπόροι για να μπορούμε την επόμενη χρονιά να τους ξαναδιαθέσουμε. Στο προκείμενο τώρα, σε ό,τι αφορά εδώ την δικιά μας προσπάθεια, πέρσι τέτοιο καιρό ήδη αραιώναμε σπορόφυτα, που σημαίνει ότι τα είχαμε βάλει πολύ νωρίς, σχεδόν αρχές του Φλεβάρι, και ήδη τέτοια εποχή κάναμε το διαχωρισμό και βάζαμε σε κάθε κυπελάκι ένα σπορόφυτο. Φέτος καθυστερήσαμε. Καθυστερήσαμε γιατί σκεφτόμαστε ακόμα αν έχει νόημα και πόσο νόημα έχει να κάνουμε αυτή την πλειάδα των σπορόφυτων που κάναμε πέρυσι, για το λόγο ότι δεν ξέρουμε πώς θα κινηθούμε με τις απαγορεύσεις, με τον κορονοϊό, που θα μας πάει, αν θα μας πάει, και αν στις αρχές του Απρίλη μέχρι και τέλος του Απρίλη, αρχές Μάη, θα είμαστε σε θέση να κάνουμε τις όποιες γιορτές που προγραμματίζουμε ή που στοχεύουμε ή που θα μπορούσαμε να συμμετάσχουμε, και είναι πάμπολες αυτές, ώστε να αξίζει τον κόπο. Θα κάνουμε φυτά, ήδη και σήμερα θα βάλουμε τα πρώτους σπόρους μαζί εδώ παρέα. Εκείνο που έχει σημασία είναι να μην πάνε οι σπόροι χαμένοι και πιστεύουμε ότι εάν ανοίξουν και μέσα στο Μάιο επιτρέπεται να κάνουμε αυτές τις γιορτές, νομίζω ότι θα είναι μια χαρά. Ίσως να είναι και πάλι αργά. Και αυτό γιατί και πέρυσι ξεκινώντας πολύ νωρίς σχετικά, το αποτέλεσμα ήταν τα φυτά με τις απαγορεύσεις που υπήρχαν. Δεν ξέραμε αν θα κάνουμε γιορτές, πού θα κάνουμε και τι θα κάνουμε. Είχαμε φτάσει στο σημείο να έχουμε τα σπορόφυτα μέσα στα κυπελάκια σχεδόν δύο μήνες, με αποτέλεσμα τα περισσότερα να παρουσιάσουν τροφοπαινίες, να παρουσιάσουν χίλια δύο προβλήματα που δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό προκειμένου να μην πάνε χαμένα. Τα δώσαμε λοιπόν σε γιορτές που κάναμε στην Αγία Βαρβάρα, που είχαμε κάνει στα Γρεβενά, που κάναμε στο Πέραμα και τελευταία στα Μέγαρα. Πολύ αργά, Ιούνιο μήνα κάναμε τις τελευταίες γιορτές, που σημαίνει ότι πλέον τα φυτά σχεδόν είχαν αχρηστευτεί. Ξεκινάμε λοιπόν σήμερα. Έχω εδώ πέρα, έλα λίγο Δημοσθένη. Ξεκινάμε λοιπόν να δείξουμε πώς κάνουμε τα σπορόφυτα. Σημασία έχει καταρχήν το υπόσχομα το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε. Εμείς έχουμε επιλέξει μία τύρφη μαύρη,
μας καλύπτει απόλυτα. Μπορεί να δώσει την τροφή στο φυτό μέχρι και τη χρονική στιγμή που θα το μεταφυτεύσουμε από εδώ, από το δίσκο, στα κύπελα. Τα κύπελα είναι αυτά τα γνωστά, τα νάιλον, τα οποία τα έχουμε εδώ πίσω. Είναι αυτά εδώ τα κύπελα, τα οποία είναι τρυπημένα. Είναι τρυπημένα από κάτω, ούτως ώστε να προσταγίσει το νερό για να μην σαπίσει το φυτό. Λοιπόν, στους δίσκους βάζουμε, λόγω έλλειψης χώρου βασικά, γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε άπειρο χώρο που να θερμαίνεται όσο είναι δυνατό στο θερμοκήπιο που έχουμε εδώ πάνω από στην ταράτσα μας. Περισσότεροι το γνωρίζετε γιατί έχετε επισκεφθεί την αυλή, είτε το έχετε δει στη σελίδα που έχω, μια σχετική σελίδα στην αυλή του Αχιλλέα, που μπορείτε να το δείτε όσοι δεν το έχετε δει. Και από τις προηγούμενες χρονιές όλα αυτά τα σπορόφυτα καλλιεργούνται και αναπτύσσονται πάνω στα κεραμίδια, στα επικλινή κεραμίδια, όπως καταλαβαίνετε, κάναμε τους κεραμιδόγατους. Βάζουμε 5 σποράκια σε κάθε θέση που έχει ο δίσκος. Κανονικά θα πρέπει να βάλουμε ένα, ώστε να βγαίνει το σπορόφυτο όταν είναι έτοιμο για να μπει στο κύπελο. Δεν θα σπάζει ούτε η ρίζα, ούτε το χώμα θα διαλύονταν. Προσπαθούμε λοιπόν να τα βγάλουμε όσο γίνεται καλύτερα, να χωρίσουμε τα 5 φυτά, να τα βάλουμε ξεχωριστά στα κυπελάκια. Αυτό θα κάνουμε σήμερα. Έχουμε ξεκινήσει και επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολη η μελιτζάνα, η οποία αναπτύσσεται πάρα πολύ και φυτρώνει και πιο αργά, είπαμε σήμερα να βάλουμε κάποιες ποικιλίες μελιτζάνας, να βάλουμε και ένα βασιλικό, στον οποίο θα σας πω ότι έχει την ιδιαιτερότητα ότι δεν πρέπει να τον βάλουμε σε χαμομήλι όπως κάνουμε με τους υπόλοιπους σπόρους, γιατί αν τον βάλουμε μέσα στο χαμομήλι είτε σε νερό και το αφήσουμε έστω και 2-3 ώρες, βγάζει ένα ζελέ το σπόρος του βασιλικού και ενσωματούνται όλοι μαζί, ενώνονται, με αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολα μετά ο διαχωρισμός, να πάρουμε ένα σποράκι να το βάλουμε μέσα στους δίσκους. Λοιπόν, έχω εδώ φέρει έχουμε λοιπόν εδώ τα κύπελα. Εδώ μέσα έχω βάλει σπόρους μελιτζάνας. Έχω γράψει το νούμερο. Είναι το 548. Ξέρουμε λοιπόν ότι ποιες θέσεις θα καταλάβει στις θήκες επάνω στο δίσκο. Γιατί έχουμε κάνει μία κατάσταση. Έχουμε γραμμογραφήσει αυτό εδώ το έντυπο. Ουσιαστικά τι είναι? Είναι οι θέσεις όπως είναι ο δίσκος. Ξεκινώντας λοιπόν από αριστερά, αρχίζω και βάζω τους σπόρους σε κάθε θέση, 5-5, μέχρι που όπου τελειώσει λοιπόν ο σπόρος αυτός, η ποικιλία, γράφω μέσα τα νούμερα, 5-40, 5-48. Εάν έχω 10 σπόρους, σημαίνει ότι θα γεμίσω 2 θέσεις και ούτω καθεξής, μέχρι να τελειώσει. Αυτό κάνουμε εδώ. Έχω λοιπόν... Έχω λοιπόν εδώ ένα κύπελο μεγάλο. Θα ρίξω τους σπόρους μέσα, ούτως ώστε να ανακατεύω, γιατί έχουν καθίσει όλοι κάτω. Λοιπόν, σήκωσε το λίγο την κάμερα. Λοιπόν, αυτό είναι. Και τώρα παίρνω ένα σπόρο. Βάζω το γλωσσοπίεστρο εδώ. Μάλλον από εδώ να το βλέπει η κάμερα. Εκεί είναι. Και ένα σπόρο. Το βάζω μέσα στο
Λοιπόν, εδώ λοιπόν μπήκαν 5 σποράκια. Σημασία μεγάλη δίνουμε στο βάθος το οποίο πρέπει να βάλουμε το σπόρο, πόσο βαθιά θα μπει στο χώμα. Γιατί εάν μπει πάρα πολύ βαθιά, σημαίνει ότι ίσως να μην προλάβει η βλαστικότητα που έχει ο σπόρος να βγει στην επιφάνεια, ίσως να μην πηγαίνει να ερίζεται, να βρει, έχει το απαραίτητο οξυγόνο που χρειάζεται, ούτως ώστε να εκπτυχθεί, να έχει τη δύναμη να βγει επάνω. Εάν πάλι το βάλουμε πολύ επάνω, κινδυνεύει, επειδή ξεραίνεται η επιφάνεια, να ξεραθεί και να έχουμε μεγάλη απώλεια σε σπόρους που θα φυτρώσουμε. Μία γενική αρχή που υπάρχει είναι ότι ο σπόρος φυτεύεται σε τόσο βάθος, ίσο με 2 με 3 φορές το μήκος που έχει. Άρα, δηλαδή, όσο πιο μικρός είναι ο σπόρος, τόσο πιο ψηλά το βάζουμε. Έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ. Δεν θα φάμε όλη τη μέρα, βέβαια, σήμερα, κάνοντας το σπορείο, γιατί τότε δεν θα έχει και νόημα. Δεν θα τελειώσουμε ούτε στις 11-12 η ώρα. Αν θέλεις, Δημοσθένη, δείξω λίγο όσο γίνεται πιο κοντά. Κάθεστε να το φέρω εκεί. Δείξω εδώ κάτω. Εκεί. Το βλέπετε πόσο είναι. Είναι σχεδόν ένα πόντο περίπου, ούτε λιγότερο, που μπαίνουν οι σπόροι. Με τον ίδιο τρόπο, λοιπόν, θα μπουν και οι υπόλοιποι. Εδώ στο χαρτί, σε αυτή την κατάσταση που έχω κάνει, που έχω γραμμογραφήσει, παίρνω λοιπόν και γράφω το νούμερο που έχω βάλει τον πρώτο σπόρο. Ξεκινώντας από εδώ λοιπόν επάνω, γράφω σαν επικεφαλίδα μελιτζάνες και γράφω 548, ούτως ώστε εδώ, αν θέλει να το τώρα εδώ. Λοιπόν, παιδιά, το βλέπετε. Και όσες θέσεις, όσα κελιά βάλω την 548, θα τη γράψω εδώ. Γιατί το κάνουμε αυτό. Έτσι έχουμε τη δυνατότητα, όταν κάνουμε το αρέωμα των σποροφύτων, θα πάρουμε τη συγκεκριμένη κατάσταση που θα βάλω και το νούμερο 1 από τις μελιτζάνες, γιατί μπορεί να κάνουμε 10 μελιτζάνες. Έχω στην αρχή βάλει το 548. Όταν θα σταματήσει το 548, θα ξεκινήσει η επόμενη μελιτζάνα που έχουμε με κατά σειρά και είναι η 572. Είναι η 572. Θα ξέρουμε λοιπόν όταν τις αραιώσουμε να μην έχουμε πρόβλημα. Σε κάθε κύπελο, όταν τις αραιώσουμε, θα έχουμε βάλει και ένα γλωσσοπίσμα που θα έχουμε το νούμερο, τόσο ώστε αυτός που θα την πάρει θα ξέρει ότι πήρε την 548 μελιτζάνα. Γιατί το τονίζουμε αυτό και έχει σχέση και με αυτή την προσπάθεια που κάνει ο Θοδωρής. Γιατί εκεί θα ξέρει αυτός που τη φύτεψε και θα πρέπει να κάνει και αυτός το ίδιο στο χώμα, είτε να βάλει ένα γλωσσοπίεστρο, είτε με κάποιο τρόπο, είτε σε ένα καλάμι, αν θέλει να βάλει καλάμια αρκετά κοντά, να γράψει με ένα εξίτυλο μαρκαδόρο, είτε τα πλαστικά που υπάρχουν και τα λοιπά, να γράψει το νούμερο που έχει φυτέψει, ώστε να γνωρίζει όταν κάνει τη συλλογή των σπόρων και κόψει τον καρπό, να ξέρει ότι αυτό αφορά τη συγκεκριμένη μελιτζάνα. Είναι το νούμερο 548. Και ποιο είναι το νούμερο 548? Όπως το γράφουμε όταν είναι αυτή τη στιγμή μέσα στο Excel, λέμε είναι μία αργήτικη μελιτζάνα, το 548, που είναι η ίδια και με αυτήν που είχαμε στη θέση 144. Αλλά η 144 είναι παλιάς χρονολογίας, η 548 είναι συγκομιδής 2020. Και έχουμε και την πληροφορία εδώ που γράφουμε μελιτζάνα, μελιτζάνα μεγαρίτικη. Μελιτζάνα μεγαρίτικη. Μας την έχει στείλει από το Πέραμα. Ποιος άλλος? Ο Μιχάλης Μιχάλης. Ο φίλος μας που μας συνδράμει με τους σπόρους από τα φυτά που καλλιεργεί. Λοιπόν, αυτό είναι που κάνουμε. Προσέχουμε βασικά. Δύο είναι τα στοιχεία. Δεν βιαζόμαστε
καταρχήν να σπείρουμε να κάνουμε σπορία πολύ νωρίς. Εμείς που είμαστε ερασιτέχνες, μας ενδιαφέρει να κάνουμε σπορία τα οποία να μπορούμε να τα υποστηρίξουμε. Το να τα βάζουμε μέσα σε δωμάτια με φως, τα οποία δεν έχουν ήλιο. Εάν δεν τα βλέπει ο ήλιος στα σπορία, θα τα χάσουμε. Θα γίνουν ψηλόλιγνα τα φυτά, θα αρρωστήσουν, θα έχουμε συψεμίες ριζών κτλ. Δεν το θέλουμε αυτό. Επομένως, προσπαθούμε όσο γίνεται πιο αργά, και από εδώ και πέρα είναι η πλέον κατάλληλη εποχή για να ξεκινήσουμε όλοι να κάνουμε σπορία, ούτως ώστε θα γίνουν μια χαρά, δεν θα έχουμε προβλήματα και θα πάνε όλα τέλεια. Προσέχουμε λοιπόν τη θερμοκρασία, δεν πρέπει να κατεβαίνει κάτω από τους 20 βαθμούς αν είναι δυνατόν, και έτσι πρέπει να κάνουμε. Άρα το βράδυ τα βάζουμε μέσα, την ημέρα τα βγάζουμε έξω, τα ανοίγουμε κιόλας να παίρνουν αέρα, αν τα έχουμε σκεπασμένα με νάιλον ανάλογα με τις συνθήκες ή σε κλειστά δοχεία που κάποιοι χρησιμοποιούν, και εμείς χρησιμοποιούμε κάποια τέτοια δοχεία, ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε ελεγχόμενη τη θερμοκρασία. Επάνω στο θερμοκήπιο, εμείς βάζοντάς τα τώρα μετά από 6-7 μέρες που θα αρχίζουν να φυτρώνουν οι σπόροι, γιατί σε τόσες μέρες θα φυτρώσουν, σε 5 μέρες θα φυτρώσουν, και το κάνουν, γίνεται αυτό γιατί όπως είναι το ένα, ο ένας δίσκος πάνω στον άλλο, έχουν συσκόρση και δημιουργείται, μπορούμε έτσι να κάνουμε, είναι σαν να κάνουμε προφύτρωση. Οπότε η έκτηση το φυτρώνουν πάρα πολύ νωρίς. Πέρυσι τα είχαμε βάλει μέσα στη θερμοκρασία στο διπλανό γραφείο που είναι ο χώρος της αυλής, και μετά από 3 μέρες είδα ότι είχαν σκάσει πρώτες ντομάτες. Πάρα πολύ νωρίς λοιπόν. Τα πήραμε, τα πήγαμε πάνω, μετά έπρεπε να κατεβαίνουμε τις σκάλες για να πηγαίνουμε στο θερμοκήπιο, γιατί μέχρι 10.30 με 11 η θερμοκρασία έφτανε 30 βαθμούς. Από εκεί και πάνω είχαμε πρόβλημα. Ανοίγαμε τα παράθυρα και κάθε μία ώρα, ανάλογα είχε ήλιο, δεν είχε ήλιο, συνέβγεζε, δεν συνέβγεζε, παίζαμε με το ανοιγό κλίμα των παραθύρων και τις πόρτες του θερμοκηπίου. Έχει λίγο δουλειά, έχει κούραση, το αγαπάμε και το κάνουμε και μας αρέσει πάρα πολύ. Τι άλλο να πούμε. Εδώ έβαλα λοιπόν τους σπόρους. Πρέπει τώρα να τους καλύψω. Το κάλυμα γίνεται. Θα πάρω το χώμα. Θα ρίξω επάνω χώμα. Θα το πατήσω ελαφρά, ούτως ώστε να μπορέσει να γίνει ενσωμάτωση του χώματος. Έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο, αυτά τα δύο που έχω κάνει μέχρι εδώ. Δεν θα ξαναποτίσω εδώ, βάζοντας τα, κρατώντας τα μέσα στο χώρο που έχει ζέστη. Και βάζοντας το ένα πάνω στο άλλο, και είπαμε λειτουργεί, επειδή δεν έχουν φως, λειτουργούν σαν γίνεται προφύτρωση. Μέσα σε 2-3 ημέρες, σε 3 ημέρες θα φυτρώσουν. Δεν θα ξαναποτίσω. Υπόψη είναι ότι το πότισμα που κάνω στο δίσκο πριν αρχίσω να βάζω τους σπόρους είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή έχω έρθει σε κορισμό. Βγαίνει το νερό από κάτω από τις τρύπες. Πάρα πολύ καλό πότισμα. Ούτως ώστε να μην χρειαστεί άλλο πότισμα. Ήδη οι σπόροι είναι μέσα στο χαμομήλι. Από το πρωί, από τις 7 η ώρα που ήρθα το πρωί, έβαλα τους σπόρους στο χαμομήλι. Είναι μια χαρά. Οπότε έτσι θα γίνει. Μην ποτίζετε πάρα πολύ. Το έχω πάθει και εγώ στην αρχή που είχα ξεκινήσει πριν από καμιά 25-30 χρόνια. Και πότιζα κάθε μέρα, νόμιζα ότι θα θέλει πότισμα, με αποτέλεσμα να σαπίζουν οι σπόροι, να μην φυτρώνουν. Μην τους υποτίζετε πάρα πολύ. Εντάξει, μπορείτε να χρησιμοποιείτε λοιπόν, κάποιοι που κάνουμε, και εγώ όταν έκανα μόνο για τον εαυτό μου, δεν χρησιμοποιούσα δίσκους, είχα είτε τα ατομικά αυτά κυπελάκια, αυτά τα μικρούλια, τα κυπελάκια, τα βλέπετε, του φυτωρίου, είναι ακόμη και αυτές τις γλάστρες, ξέρεις εδώ τις γλάστρες, όπου εδώ μέσα μπορούσα να βάλω 10 φυτάκια, να βάλω 10 σπόρους, και όταν μεγαλώσουν και φτάσουν σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, να τα πάρω, να τα αραιώσω και να τα βάλω σε αυτά τα κύπελα που χρησιμοποιούμε, τα πλαστικά του Nescafé. Αυτά έχω να πω. Δεν θέλω να πω άλλα πράγματα πολλά και να κουράσω. Εκείνο που πρέπει να προσέχουμε, είπαμε, είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα καλό υπόστρωμα, δηλαδή μία τύρφη, εντάξει,
και από εκεί και πέρα να έχουμε το νου μας στα ποτίσματα, στον αερισμό των σπορόφυτων όταν βγουν και να τα βλέπει ο ήλιος. Θέλουν ήλιο και όλα θα πάνε καλά. Βέβαια, θα μπορούσαμε, δεν χρησιμοποιούμε άλλα υλικά μαζί με την τύρφη, γιατί αυτή εδώ η τύρφη μας καλύπτει εμάς μέχρι να γίνουν τα φυτά, είπαμε, στους 3-4 πόδους που θα βγουν τα πρώτα φύλλα μετά τους κοτιλίδωνες. Πρώτα το φυτάκι θα κτίξει δύο, θα βγάλει δύο φυλλαράκια, είναι οι κοτιλίδωνες και από εκεί και μετά τι έχουμε, αρχίζει να βγαίνουν τα πραγματικά φύλλα. Όταν βγουν το πρώτο δεύτερο φύλλο, που σημαίνει ότι είναι σε ύψος 3-4 εκατοστά περίπου, τότε με προσοχή τα αραιώνουμε, τα βάζουμε στα κύπελα. Θα μπορούσαμε εδώ, εάν δεν είχαμε τύρφη, τη μαύρη τύρφη που χρησιμοποιούμε, να χρησιμοποιούσαμε φυτόχωμα, να βάζαμε μέσα περλίτη γιατί να κρατάει την υγρασία, να βάζαμε και κομπόστ, να κάναμε ένα μείγμα και μαζί, στο τέλος να βάζαμε να κάνουμε και μια επικάλυψη με βερμικουλίτη. Εμείς δεν τα κάνουμε αυτά. Μας καλύπτει αυτό, γίνονται μια χαρά τα φυτά, τα έξοδα περιορίζουμε έτσι και τα έξοδα σε άλλα υλικά. Θα δείξουμε μια μεταφύτευση. Εδώ χθες μας έφερε και μια φίλη εδώ γειτόνισσα, μας έφερε κάτι σκυλάκια, τα οποία μπορούμε να τα βάλουμε, να δείξουμε τι κάνουμε εδώ. Δεν είναι τίποτα αυτό, είναι ένα, βάζουμε χώμα. Βάζω χώμα, το γεμίζω μέχρι αυτό το επίπεδο. Ανοίγω την τρύπουλα μέσα. Και το ευχαρί, αφού έχουμε και χαμομηλό νερό εδώ, θα το ποντίσω με χαμομήλι. Θα πάρει και αυτό τη θέση του στο θερμοκήπιο, εντάξει, και θα είναι έτοιμο. Βέβαια, κάποια στιγμή, πρέπει να πω, θα επανέλθουμε και ίσως κάνουμε κάποια παρόμοια εκδήλωση και να αναφερθούμε στο αρέωμα των σποροφύτων και να αρχίσουμε μετά σιγά σιγά να αναφερόμαστε στις ασθένειες και πώς μπορούμε με βιολογικό τρόπο να καταπολεμούμε όλα αυτά και να προχωρήσουμε μετά και στις συγκαλλιέργειες ούτω καθεξής. Έχουμε μπροστά μας πολύ δρόμο να διανύσουμε, όρεξη να έχουμε και να προσπαθούμε όλοι μαζί. Δεν έχω κάτι άλλο βιβλίο προς το παρόν, οπότε θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε με κάποιες ερωτήσεις και τα λοιπά. Λέω, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, έχουμε ερωτήσεις εδώ από τους φίλους μας. Θα μεταφέρω εγώ τις ερωτήσεις μία-μία. Να απαντήσω και στη φίλη μας εδώ που μας ρωτάει αν θα είναι διαθέσιμο και μετά για όσους δεν πρόλαβαν σήμερα. Όπως και η πρώτη διαδικτυακή μας παρουσίαση θα είναι και αυτή διαθέσιμη και οι επόμενες βέβαια και ούτε άλλο που θα κάνουμε. Θα είναι διαθέσιμες δακτυλοσκοπημένες, on demand, δηλαδή θα μπορέσετε να τις δείτε. Να πω κι εγώ κάτι για τη σελίδα μας στο Facebook. Στη δεξιά πλευρά της σελίδας, στην ενότητα θέματα σε αυτή την ομάδα, υπάρχει μια υποενότητα που λέει live streaming. Αν λοιπόν πατήσετε εκεί επάνω, θα μπορείτε να βλέπετε, ό,τι μόνο θέλετε δηλαδή, τις μαγνητοσκοπημένες παρουσιάσεις. Η σημερινή μας θα είναι έτοιμη αύριο, το σημεράκι περίπου, για να μπορέσετε να την δείτε. Οπότε, Χιλέα, μου περνάω να σου κάνω ερωτήσεις που έχουν ήδη έρθει από εδώ πέρα. Βέβαια, να πω για τις ερωτήσεις ότι δεν μπορέσαμε να βάλουμε την φόρμα, γιατί ήδη είχε βγει στον αέρα το live streaming, οπότε δεν μπορούσαμε να επέμβουμε. Δεν πειράζει, εγώ βλέπω τις ερωτήσεις σας, θα πω λίγο την παλιά πεπατημένη καλή μέθοδο για το copy paste. Αντιγραφή, επικόλυση και μεταφέρω στον Αχιλέα. Γράψτε μου εσείς τις ερωτήσεις σας και εγώ θα τις μεταφέρω στον Αχιλέα. Αχιλέα, ερώτηση. Εάν φοβώ μισό λεπτό, προς τον κύριο Βαργάλη, η ερώτηση. Καταρχήν, ποιο είναι το ιδανικό χώμα για την αρχική βλάστηση και αργότερα
για τη μεταφύτευση των φυτών στο σχολείο. Ποιο είναι το ιδανικό κόμμα? Μπορώ να απαντήσω, με ακούτε? Ναι. Το ιδανικό χώμα, είπαμε, χρησιμοποιούμε εμείς τουλάχιστον, θεωρούμε ιδανικό χώμα τη μαύρη τύρφη. Μπορεί κάποιος να κάνει ένα μείγμα με μαύρη, με φυτόχωμα, να πάρει ένα καλό φυτόχωμα από το εμπόριο, να πάρει και περλίτη, να πάρει και κομπός, να τα αναμίξει και να κάνει ένα μείγμα, το οποίο και αυτό θα είναι πάρα πάρα πολύ καλό. Και μετά μπορούμε από πάνω να στρώσουμε και να βάλουμε και βερμικουλίτη, ο οποίος βοηθάει πάρα πάρα πολύ τα σπορόφυτά μας. Μάλιστα. Και άλλη ερώτηση από τον ίδιο φίλο. Απαιτείται λίπανση των φυτών μέχρι τη μεταφύτευση στο λαχανόκηπο? Και αν ναι, με τι είδους λίπασμα? Όχι, εμείς δεν χρησιμοποιούμε εκπεπιθήσεως λιπάσματα, τουλάχιστον μέχρι να τα βάλουμε στο κήπο μας. Χρησιμοποιούμε μια-δυο φορές, κάνουμε ένα εκχύλισμα από την κοπριά που έχουμε, από κότες, την κοτίσα κοπριά, την οποία μας προμηθεύουν και μεθαύριο θα πάμε να μας δώσουν κάποια τσουβάλια το Mega Econ, που είναι στα Μέγαρα, η εταιρεία που κάνει και pellets σε συσκευασία κοπριά κοτίσα. Αυτή βάζουμε μέσα σε μεγάλο βαρέλι, το γεμίζουμε, το ανακατεύουμε. Επειδή είναι και pellets, είναι και έτοιμη, μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε αμέσως, την άλλη μέρα ουσιαστικά. Προσπαθούμε μόνο να την αραιώσουμε έτσι, ώστε να μην κάψουμε τα μικρά τα σπορόφυτα. Πώς την αραιώνουμε και πώς ξέρουμε ότι είναι κατάγειρα, θα κάψουμε τα σπορόφυτα? Τη φέρουμε σε ένα χρώμα όπως είναι το χαμομήλι, ανοιχτό. Εάν είναι σκούρο, σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη η ποσότητα της κοπριάς, το ζουμί είναι πάρα πολύ δυνατό, τα φυτάκια μπορεί να τα κάψει. Βάζουμε δηλαδή την κοπριά μέσα σε ένα βαρέλι, την ανακατεύουμε, διαλύεται, παίρνουμε ζουμί. Με αυτό το ζουμί ποτίζουμε, αραιώνοντας το πάντοτε. Δηλαδή μπορεί να είναι το αρέωμα και 1:10, εξαρτάται από την ποσότητα που θα έχουμε βάλει μέσα στο βαρέλι. Μάλιστα. Αφού καλησπερίσουμε και τις πρέσπες, αφού καλησπερίσουμε και τη Χίο, μας παρακολουθούν από παντού και σας ευχαριστούμε. Και όλους τους φίλους που δεν είδα πριν, αλλά φαντάζομαι ότι δεν ήταν από Αθήνα, πάρα πολύ, είστε και από μακριά, αλλά είδα πόσο κοντά είναι. Αχιλλέα, συνεχίζω τις ερωτήσεις. Πόσες ώρες αφήνουμε στο χαμομήλι? Συνήθως εγώ το αφήνω 15 με 24 ώρες, όχι περισσότερο. Δεν χρειάζεται περισσότερο. Ο σπόρος θα μαλακώσει, κατεβαίνουν κάτω. Έτσι κι αλλιώς οι σπόροι που έχουμε κατεβαίνουν κάτω, που σημαίνει ότι είναι υγιείς σπόροι, έχουν βλαστικότητα. Έτσι. Είναι εντάξει μετά το νερό. Το χαμομήλι που έχουμε το αφήνουμε να κρυώσει, δεν το βάζουμε όπως είναι καυτό, όπως το έχουμε βγάλει από την. Όπως το έχουμε βράσει. Το αφήνουμε να κατεβεί η θερμοκρασία του περίπου στους 30 βαθμούς. Τότε τα βάζουμε μέσα, το αφήνουμε εκεί. Αυτό έγινε 7 η ώρα το πρωί σήμερα. Και τώρα 8 η ώρα και κάτι, ξεκινήσαμε και βάλαμε τους σπόρους, αδειάσαμε και στο σουρωτήρι και αρχίσαμε να βάζουμε τους σπόρους στους δίσκους. Άλλη ερώτηση. Καλησπέρα και από την Καλαμαριά. Καλησπέρα και στην Καλαμαριά που και στη Λέσβο. Και Λέσβο, και η Λέσβο φωνάζει. Κυρία Λόγκα, καλησπέρα. Λοιπόν, άλλη ερώτηση. Εάν φοβόμαστε ότι δεν θα μπορούμε να ξεχωρίσουμε τα φυτάκια, πειράζει να βάλουμε ένα σπόρο σε κάθε κουτί? Απεναντίας. Είπαμε, εμείς το κάνουμε αυτό γιατί δεν έχουμε χώρο. Θα έπρεπε να έχουμε ένα θερμοκήπιο 500 μέτρων. Επάνω εδώ είναι ένα θερμοκήπιο 3,5-4 × 2,5. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε δυνατότητα, μακάρι να την είχαμε, να μπορούμε να βάλουμε ένα σποράκι σε κάθε δίγη. Αυτό θα ήταν το θέσφατο. Θα ήταν το άριστο, αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε κανονικά. Δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Και γιατί κάποια φυτά είναι και ευαίσθητα. Δηλαδή την αγκουριά τώρα και την κολοκυθιά, καλό θα ήταν να την βάλουμε ένα σπόρο. Και όταν, επειδή αυτά τα βάζουμε και πιο αργά και ήδη αρχίζουν οι ζέστες, το κάνουμε.
τις περισσότερες φορές αυτό κάνουμε. Δηλαδή, τα γκούρια και τα κολογέρια τα βάζουμε ένα-ένα σε κάθε θέση. Δεν βάζουμε τέσσερις και πέντε σπορούς. Εδώ, για να καταλάβεις, πέρυσι, για να καταλάβετε μάλλον, φίλοι μου, συγγνώμη, φτάναμε στο σημείο, επειδή δεν είχαμε χώρο, να βάζουμε 9 σποράκια σε κάθε θέση. 9 ντομάτες, δηλαδή, ήταν σε κάθε θέση, αυτή τη μικρή θέση. Εντάξει, γίνονται, δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί προσέχουμε να τα χωρίσουμε όσο γίνεται, χωρίς να σπάσουμε τα ριζίδια κτλ. Το καταφέρουμε σε πάρα, πάρα πολύ καλό και ικανοποιητικό επίπεδο και γίνονται μια χαρά τα σπορόφυτά μας. Τέλεια, καλησπερίζουμε και τα Μέδρα, τη Θεσσαλονίκη, τη Θάσο, τα Γρεβενά. Δεν τα προλαβαίνω. Τα Γρεβενά... Θα ήταν και άδικο να μην είναι, γιατί είναι η πατρίδα. Πήγαμε, τους κάναμε και μια πολύ ωραία γιορτή. Ήταν από τις καλύτερες γιορτές που έχουμε κάνει εκεί. Φέτος φιλοδοξούμε ότι θα ξαναπάμε, έστω και αν έχει κορονοϊό, πάλι όπως και πέρυσι, με τα μέτρα που θα πάρουμε, με τις αποστάσεις που θα κρατάνε όσοι θα έρθουν. Γιατί πέρυσι, φανταστείτε ότι είχαν έρθει τα Γιάννη από τη Θεσσαλονίκη, μας είχε τιμήσει ο Περικλής του Σαντζόπουλος, είχε έρθει στα Γρεβενά. Γιατί μιλούσαμε, αλλά δεν είχαμε γνωριστεί κατηδίαν. Εκεί είχα την τιμή να το γνωρίσω. Είχαν έρθει φίλοι από τα Γιάννενα, φίλοι από την Κοζάνη, από την Καστοριά, από τη Φλόρινα, από τη Λάρισα. Έχουμε κι άλλα. Μυτιλίνη, Ορεστιάδα, Τύρναγο. Δεν τα προλαβαίνω, γιατί φεύγουν. Προσπαθώ να πιάσω και τα μηνύματα βεβαίως και τα ερωτήσεις. Λοιπόν, ερώτηση, Αθηλέα. Βιολογικό κομπόστ κάνει για το σχολείο? Και πόση ώρα πρέπει να είναι στο χαμομήλι? Να απάντησε βέβαια την ερώτηση για το χαμομήλι. Αν κάνει βιολογικό κομπόστ και το σχολείο. Πώς δεν κάνει, βεβαίως και κάνει. Βεβαίως και κάνει. Εκείνο που θέλουμε εμείς είναι να μην έχουμε επιμολύνσεις από υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε, τα οποία δεν είναι αποστηρωμένα. Αυτός είναι ο λόγος που χρησιμοποιούμε την τύρφη, τη μαύρη, γιατί είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει θέμα μόλυνσης. Εκτός αν εμείς κάνουμε κάτι στραβό, αν δεν έχουμε απολυμάνει το θερμοκήπιο επάνω κτλ. Καλησπέρα στη Μηχανιώνα. Καλησπέρα στο Αγρίνιο. Συνεχίζουμε. Δεν μπορώ, βλέπω τους φίλους εδώ πέρα και δεν μπορώ να τους καλησπερίσω και να τους ευχαριστήσω. Να τους καλησπερίσουμε και να τους ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε πραγματικά. Συνεχίζουμε. Υπάρχει τύρφη η οποία θεωρείται ότι είναι εμπλουτισμένη με λιπάσματα ή να προτιμάμε την ουδέτερη? Όχι, οι τύρφες δεν είναι εμπλουτισμένες με λιπάσματα. Τουλάχιστον εμείς αυτοί που χρησιμοποιούμε δεν είναι εμπλουτισμένοι με λιπάσματα. Είναι μία τύρφη απλώς απολυμασμένη. Αυτή χρησιμοποιούμε. Είναι ικανή να θρέψει το φυτό μέχρι και την ημέρα που θα τα αραιώσουμε. Δηλαδή θα κρατήσει περίπου 20 μέρες, 25. Τόσο θα είναι μέσα σε αυτό το υπόστρωμα το φυτάκι που θα μεγαλώσει. Και με δεδομένο ότι θα κάνει ζέστη, θα είναι ιδανικές συνθήκες. Γιατί πρέπει να έχουν υπόψη οι φίλοι, αυτοί που βιάζονται ιδιαίτερα, ότι κάνοντας ένα σπορείο Γενάρη, το έκανα και εγώ παλιά βέβαια, ή Φλεβάρι, αρχές Φλεβάρι, είναι πολύ δύσκολο. Ο σπόρος για να φυτρώσει θέλει μία μέση θερμοκρασία περίπου στους 20 βαθμούς. Σήμερα ανεβάσαμε κάναμε μια ανάρτηση, ένα ωραίο άρθρο πάλι του Περικλή και στην ομάδα, ο οποίος έδωσε τις μέσες θερμοκρασίες που μπορούν και φυτρώνουν ικανοποιητικά οι σπόροι. Υπάρχουν κατώτερες, υπάρχουν και ανώτερες. Και από τις ανώτερες πάλι, δηλαδή αν βάλουμε σπόρους σε θερμοκρασία 30-35 βαθμών, δεν θα φυτρώσουν πάλι. Θα έχουμε και εκεί δυσκολίες. Και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν τα φυτά, τα σπορόφυτα να πάρουν όλα τα συστατικά που πρέπει και αρχίζουν και οι τροφοπονίες. Έχουμε προβλήματα δηλαδή πάρα πολλά. Σαπίζουν, σιψεμίες, χιλιαδιό. Άρα όσο πιο αργά τόσο πιο καλά. Κάποιοι βιάζονται. Εάν και εφόσον βέβαια έχουν τις κατάλληλες συνθήκες σε ό,τι αφορά θερμοκρασία και ήλιο, να το κάνουν βεβαίως. Έτσι θα προημίσουν την παραγωγή τους και τα λοιπά. Εμείς εξάλλου εδώ δεν είμαστε ούτε έμποροι, ούτε θέλουμε να βγούμε στην αγορά πρώτοι σε σχέση με τους άλλους για να πετύχουμε καλύτερες τιμές. Μας ενδιαφέρει να παίξουμε, να κάνουμε τα φυτά μας, αυτό που αγαπάμε και να φάμε μια τροφή η οποία θα είναι καθαρή. Αυτό είναι το βασικό μέλημά μας. Άλλη
μίξει τύρθη με χώμα. Είναι σωστό? Πώς, πώς? Μίξει, να μην ξέρουμε, μίξει τύρθη με χώμα. Είναι σωστό ή είναι λάθος? Όχι, δεν είναι λάθος, δεν είναι λάθος. Το χώμα όμως ίσως να έχει μέσα μύγιδες και τα λοιπά, τα οποία μπορούν να μας αρρωστήσουν τα φυτά. Και βλέπουμε πολλές φορές φυτάκια που βγαζούν και στην ομάδα και λένε ότι ήταν μια χαρά και ξαφνικά γονάτισε και πέθανε το φυτό. Και εκεί δεν οφείλεται μόνο στην έλλειψη του ήλιου, που και αυτό είναι σημαντικό, αλλά σε συψημίες που στις ρίζες από, από διάφορους μεγίδες. Χωνεμένη κοπριά είναι καλό να μπει, να βάλουμε? Χωνεμένη κοπριά είναι καλό να μπει. Εξάλλου, εμείς, εγώ πηγαίνω κάθε χρόνο τώρα, βέβαια, στο οικοσχολείο του Θοδωρή του Αρβανίδη και εκεί χρησιμοποιούμε μόνο κοπριά. Την κοσκινίζουμε, είναι χωνεμένη, γεμίζουμε τους δίσους και εκεί μέσα στη χωνεμένη κοπριά βάζουμε και κάνουμε τα σπορόφυτα που κάνουμε σαν μάθημα στο οικοσχολείο. Και κάθε χρόνο κάνουμε περίπου 40 με 50.000 φυτά. Βλέπω μία ερώτηση εδώ πέρα, η οποία δεν έχει καμία σχέση. Παρακάλεσα τους φίλους και τις φίλες που θα στέλνουν ερωτήσεις. Mm-hmm. Οι ερωτήσεις που θα στέλνουν έχουν άμεση σχέση με το θέμα που παρουσιάζεται. Έχουμε μία ερώτηση εδώ από την Κλείο Κουζούρη, η οποία λέει ότι καταρχήν ένα ολόκληρο σεντόνι. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να μεταφερθεί αυτό το σεντόνι που γράψατε, κύριε Κουζούρη. Και δεν νομίζω ότι έχει καμία σχέση. Είναι θέμα σήμερα να ρωτήσουμε και να δούμε εάν συμβεί κάτι στον ιδιωτή, όπως λέτε. Πώς? Αν συμβεί μερική ή ολική ανικανότητα του ιδρυτή της ομάδας, εσένα το πήρετε, κύριε μου. Και εγώ, συγγνώμη κυρίες και κύριοι, αλλά εντάξει, θα διασκεδάσουμε και λίγο. Ναι. Τι θα συμβεί, κύριε Κουζούρη? Δεν θα μεταφέρω την επόμενη, όλη την ερώτησή σας, είναι ολόκληρο σεντόνι. Τι βλέπουμε οι φίλοι μέσα? Όχι, μπορούμε αποσπασματικά μία-μία να τις χωρίσεις σε ενότητες για να μην θεωρηθεί ότι υπεκφεύγουμε να απαντήσουμε. Πρώτον, έτσι, δεν υπεκφεύγουμε, αλλά είναι τόσο μακροσκυλής. Ο κύριος Κουζούρης, λοιπόν, θα γνωρίζει και ξέρει πολύ καλά ότι η πλειονότητα, παραδείγματος χάρη από τις πιπεριές, τις καυτερές, ήταν στη διάθεσή του. Του στείλαμε περίπου 200 ποικιλίες καυτερές πιπεριές. Άρα λοιπόν και να πεθάνει ο ιδρυτής της ομάδας, που είναι ένα μέλος κι αυτός, έτυχε ο κλήρος για λόγους καθαρά πρακτικούς να εδρεύει εδώ η ομάδα. Μακάρι αύριο το πρωί να μπορούσαμε, είχαμε τη δυνατότητα την οικονομική, να πάμε να βρούμε ένα χώρο που να καλύπτει τις πραγματικές μας ανάγκες, να πληρώνουμε το φως, να πληρώνουμε το ενίκιο, να πληρώνουμε το νερό, να πληρώνουμε τα τηλέφωνα, να πάρουμε φαξ, να πάρουμε υπολογιστές. Όλα αυτά, κύριε Χουζούρη, είναι τα θέματα που μας κρατάνε εδώ. Επίσης, γιατί ξεγνωρίζει και ο Χουζούρης, ο οποίος έχει επισκεφτεί το γραφείο, ότι εδώ είναι και λογιστικό γραφείο. Και εγώ το έχω κάνει, ουσιαστικά αυτό το γραφείο το έχω μετατρέψει, έτσι. Σπορόφυτα κάνω πάνω εδώ στο γραφείο μου. Σπόρους ταξινομώ και βάζω σε ζυπάκια όταν έρχονται και ανοίγω φακέλους άπειρους, 70 φακέλους την ημέρα, 60 φακέλους την ημέρα. Εντάξει, και εμείς δεν πουλάμε. Εμείς δεν καλλιεργούμε για να πουλήσουμε. Εμείς διαθέτουμε. Επομένως, είναι άκερη εντελώς η ερώτηση του κ. Χουζούρη. Γι' αυτό είπα ότι μπορούμε να τις απαντήσουμε όλες, ό,τι θέλει. Θα παρακαλέσω λοιπόν τον κύριο Κουζούρη, θα τον παρακαλέσω θερμά. Η προστακτική του είδους, διαβάστε την ερώτηση, παρακαλώ να μην απευθύνεται έτσι. Την ερώτηση θα την, δεν μπορώ να διαβάσω όλο το σεντόνι, ο κύριος Γαργάλης μπορεί να τη δει και να σας απαντήσει κατευθείαν. Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρουν τα μέλη της ομάδας, τα οποία ήρθαν εδώ για να μάθουν πώς θα κάνουν σχολείο, τι θα συμβεί αν όμοι γέννητος ο ιδρυτής της ομάδας αποδεινήσει εισκύριο. Μα είπαμε. Όλοι οι σπόροι, όλες οι ποικιλίες, όλες οι ποικιλίες, και κύριε Χουζούρη, έχουν σταλεί και στέλνονται συνέχεια. Και προσπαθούμε να κάνουμε διάχυση σε όλη την Ελλάδα,
ούτως ώστε ακριβώς οι σπόροι να μην είναι σε ένα μόνο άτομο. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται και από ότι όλοι οι σπόροι είναι στη διάθεση των μελών, όλους τους σπόρους τους διαθέτουμε, ό,τι θέλει ο καθένας να ζητήσει, προσπαθούμε να τους στείλουμε, για τους στέλνουμε. Και έχουμε στείλει εκατοντάδες χιλιάδες μέχρι τώρα, όχι χιλιάδες, εκατοντάδες, πολλές εκατοντάδες. Δεν θα απαντήσω σε προσωπικές ερωτήσεις από την κύριο Κουζούρη. Εάν θέλει, μπορεί να επικοινωνήσει. Εντάξει, τώρα να μην γίνει σύριαλ. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να απαντήσω σε οτιδήποτε, το επαναλαμβάνω. Ακόμα και σε προσωπικές ερωτήσεις να μου κάνει, δεν έχω θέμα. Το ξέρω ότι δεν έχεις θέμα. Εγώ όμως προτείνω να συνεχίσουμε. Γιατί αλλά απλά θα μπούμε σε μια διαδικασία τώρα να αρχίσουμε να μονοπολίσουμε εδώ τη συζήτηση και να μην μπούμε, μιλήσουμε για θέματα πιο σοβαρά και να μιλήσουμε για τους σπόρους και ποιος τους πούλησε, πού τους πούλησε, ποιος έκανε δίσκους με καρπούς και τους διέθεσε έναντι 20 ευρώ. Εντάξει, αυτά δεν θέλουμε τώρα. Ούτε είναι καλό για την ομάδα μας. Και ο Σκουζούρης πιστεύω ότι είναι ακόμα μέλος της ομάδας, έτσι. Και αφού είναι μέλος της ομάδας, πρέπει να σεβαστεί την ομάδα. Εγώ τη σέβομαι. Εγώ τη σέβομαι. Έκανα μίξη τύφα και τύφη, με σχολείτε. Έκανα μίξη τύφη, χώμα και αποστηρωμένη κοπριά από κατσίκα. Έτοιμη. Αγορά από φτώριο. Είναι λάθος αυτό που έκανα? Όχι, καθόλου λάθος. Είπαμε, καθόλου λάθος. Και περλίτη μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάποια. Αν θέλουν να ξοδέψουν, μπορούν να χρησιμοποιήσουν και περλίτη που κρατάει υγρασία. Έτσι θα είναι πιο σίγουροι ότι δεν θα ποτίζουν συνέχεια. Ένα άλλο πράγμα που δεν είπα και θα πρέπει να το πω. Βάζοντας λοιπόν εδώ σε αυτό το δισκάκι, αν χρησιμοποιούν και κάποιοι, και καλό θα είναι να χρησιμοποιούν για τα σπορόφυτά του τέτοια γλαστράκια. Εκείνο που θα πρέπει να. Επειδή είπαμε ότι με το πολύ πότισμα, επειδή δεν γνωρίζουμε, είμαστε στην αρχή, δεν ξέρουμε πότε, νομίζουμε ότι δεν θα βγει ο σπόρος, η αγωνία να το δούμε την άλλη ώρα να φυτρώνει, αν είναι δυνατόν. Μπορούμε να πάρουμε λοιπόν ένα κουβά, έτσι, στον οποίο θα το γεμίσουμε νερό μέχρι που, βάζοντας μέσα αυτό το γλαστράκι να έρθει μέχρι την επιφάνεια περίπου, να είναι κάτω από την επιφάνεια που είναι μέσα οι σπόροι. Ούτως ώστε θα μπει το νερό από τις τρύπες κάτω, θα το αφήσουμε μέσα, θα ποτίσει, δεν θα βγει επάνω, ούτως ώστε επάνω το χώμα να είναι στεγνό, έτσι. Γιατί ποτίζοντας, στεγνώνοντας, τι κάνουμε, ταρατσώνει και το υπόσωμα και γίνεται σκληρό και είναι δύσκολο να βγουν και οι σπόροι. Γι' αυτό είπαμε ότι εμείς φυτεύοντας, σπέρνουμε τους σπόρους, δεν τους ποτίζουμε, φυτρώνουν οι σπόροι, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη μέρα, μετά τους πάμε στον ήλιο, τους βάζουμε στο θερμοκήπιο, ανεβαίνοντας θερμοκρασία 30-35 βαθμούς την ημέρα, το μεσημέρι, 11 με 1-2, είναι επικίνδυνο να μας χαλάσουν τα ακτά, εκεί αρχίζουμε και ποτίζουμε. Προσεκτικά και όχι να σαπίσουν τα σπορόφυτα. Ο βερμικουλίτης από πάνω, να πέσει από πάνω δηλαδή, ή να ανακαθιστεί με κύρφη? Πάρα πολλοί τον ανακατεύουν. Εγώ παλιά που έπαιρνα και χρησιμοποιούσα, τον έβαζα από πάνω. Προστατεύει, κρατάει υγρασία και είναι καλό, γιατί μπορεί να δώσει και πολλά ιόντα, είναι εύκολος και δίνει και ιόντα από διάφορα θρεπτικά στοιχεία, οπότε είναι μια καλή λύση αυτή για όποιον θέλει να ξοδέψει περισσότερα λεφτά. Από Καστοριά η επόμενη ερώτηση. Μπορούμε να ψεκάσουμε τα σπορόφυτα με επιχείρημα τσουκλίδας? Μα είναι πολύ νωρίς τα σπορόφυτα τώρα. Και αμέσως στο θερμοκήπιο που δεν έχουμε ασθένειες και τα λοιπά. Εντάξει, βεβαίως καλό του κάνει, γιατί έχει και αρκετά ιχνοστοιχεία το επιχείρημα αυτό και μπορεί να είναι σαν να κάνουμε ένα διαφιλημικό λίπασμα υπό μία έννοια. Δεν θα του κάνει κακό, καλό θα κάνει. Από Θεσσαλονίκη, ερώτημα. Έχει τύχει να βγουν τα πρώτα φιλαράκια από τα σπορόφυτα και ξαφνικά την άλλη μέρα κάτι τα έφαγε? Τι μπορεί να είναι και πώς μπορώ να τα προστατεύσω? Κάποιο σκουλίκι προφανώς υπάρχει, κάποιο έντομα γέννησε αυγά ή ήταν μολυσμένο το έδαφος, γι' αυτό είπαμε προσπαθούμε και προσέχουμε να έχουμε ένα υπόσχομα το οποίο να μην μας έχει να δημιουργήσει προβλήματα. Εμένα πάντως
Όσες φορές και αν έχω βάλει, δεν μου έχουν δημιουργηθεί τέτοια προβλήματα, για το λόγο ότι οι τύρφοι που χρησιμοποιούμε είναι αυτοί που είναι. Τη συνιστούμε, δηλαδή, συνιστούμε να χρησιμοποιούν μαύρη τύρφη, όχι την ξαφιά, ούτε τη σκούρα, τη μαύρη τύρφη. Είναι ό,τι το καλύτερο για να μπορέσουν να κάνουν σωστά φυτά. Εγώ είχα βρει αυτή την τύρφη, την είχα δει σε κάποιο φυτόριο όταν είχα πάει, ήμουνα στην Κρήτη, που ήταν ο γιος μου εκεί και σπούδαζε, και πήγα σε ένα φυτόριο και είδα κάποια τέλεια φυτά και του λέω τι υλικό χρησιμοποιείς, γιατί μέχρι τότε παιδευόμουν. Τάχανα, δεν τάχανα, χρησιμοποιώντας χώματα δικά μου από εδώ, από τον κήπο, έσκαβα και έβγαζα χώμα και τα λοιπά και έκανα φυτόρια. Και μου έδειξε το τσουβάλι, από τότε συνεχίζουμε και χρησιμοποιούμε αυτή την τύρφη, η οποία πραγματικά δίνει πολύ καλά αποτελέσματα. Λοιπόν, πρέπει να μπαίνει σε θερμοκήπιο για να φυτρώσουν τα σποράκια. Πρέπει. Να μπαίνει σε θερμοκήπιο, προφανώς εννοεί, για να φυτρώσουν τα σποράκια. Όχι βέβαια, άμα πάρω και βάλω, βάλω τα σποράκια, μπορώ να κάνω σποράκι τον τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου, όταν οι θερμοκρασίες έχουν ανεβεί, μπορώ να κάνω φυτώρια και έξω, εντελώς ακάλυπτα. Αυτό το κάνουμε και τα βάζουμε στα θερμοκήπια. Για ποιο λόγο? Για να μπορέσουμε να κερδίσουμε χρόνο σε ό,τι αφορά την προημότητα και να είμαστε μέσα στα όρια του φυτού με τις θερμοκρασίες. Το φυτό δεν ξέρει Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτι, Απρίλη, Νοέμβρη. Ξέρει θερμοκρασία. Ξέρει ήλιο. Αυτά ξέρει και βάσει αυτών ξεκινάει και φυτρώνει. Εάν εγώ το έχω στους 10 βαθμούς θερμοκρασία και περιμένω να φυτρώσει η ντομάτα, θα φυτρώσει μία, θα φυτρώσει καμία, σίγουρα δηλαδή η αποτυχία θα είναι παταγώδης. Άρα λοιπόν τι κάνω, το βάζω σε ένα χώρο, αυτό είναι το θερμοκήπιο, το οποίο έχει ζέστη. Έχει 20 βαθμούς θερμοκρασία, 25, θα ήταν το θέσφατο. Αν μπορώ να το πετύχω αυτό, βεβαίως. Και αυτή την έννοια έχει το θερμοκήπιο, δεν το κάνουμε για άλλους λόγους. Το κάνουμε μόνο για να μπορέσουμε να έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Στη μεταφύτευση σε ατομικά κυπελάκια συμβαίνει διαφορετικό χρώμα και τι είδους? Στα κυπελάκια εμείς, επειδή σας είπα, έχουμε θέμα με το να δεν θέλουμε να ραντίσουμε με ντομοκτώνα και διάφορα άλλα χημικά, χρησιμοποιούμε μαύρη τύρφη, απλά γίνονται συχνότερα τα ποτίσματα με το κοπρόζουμο από τις κότες. Δηλαδή μέχρι που θα τα παραδώσουμε στους φίλους και τις φίλες στις γιορτές, δεν χρησιμοποιούμε λιπάσματα. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο βιολογικό λίπασμα. Τα φυτά έχουν. Αυτό είναι μια επόμενη ερώτηση, Αχιλιά. Η γνώμη σου για τα βιολογικά λιπάσματα. Ήταν μια επόμενη ερώτηση. Κοιτάξτε, δηλαδή, εγώ δεν χρησιμοποιώ ούτε λιπάσματα ούτε τίποτα. Κάνω το. Έχω απ' έξω εδώ έναν μεγάλο κομποστοποιητή. Όταν φύτευα, τώρα δυστυχώς δεν φυτεύω. Δεν προλαβαίνω. Και δεν προλαβαίνω γιατί όλη μου η έγνοια είναι να μπορέσω να έχω παράλληλα τις δράσεις σαν που πρέπει να έχω και μαζί και τις αυλής. Μία Κυριακή που θα μπορούσα να πηγαίνω να φυτέψω ή να κάνω, να βάλω κι εγώ μια ντομάτα ή οτιδήποτε, δεν προλαβαίνω να το κάνω. Κάποτε τα βάζα εδώ επάνω, σε γλάστες μεγάλες, στην ταράτσα. Τώρα ούτε κι αυτό προλαβαίνω να κάνω. Ούτε κι αυτό. Και αυτά γιατί? Γιατί τώρα έχουμε μεγαλώσει πάρα πολύ σαν ομάδα, οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες, το φορτίο είναι αβάσταχτο και δυστυχώς δεν έρχεται ο κόσμος. Οι παλιοί, εσύ, ίσως και ο Θοδωρής, θυμόσαστε ότι είχα βάλει ανακοίνωση κάποια στιγμή, περίοδο που εγώ ήμουνα τόσο απασχολημένος που δεν μπορούσα ούτε να ανεβώ επάνω στην ταράτσα και στο κεραμοσκεπές να ποτίσω τα σπορόφυτα που είχαμε και είχα πει παιδιά κάποιος να έρθει αύριο να ποτίσει. Και την άλλη μέρα έβασα quiz, δηλαδή ήταν το παράπονο, πόσοι ήρθαν χθες να ποτίσουν. Και κάποιος έλεγε 7, 10, 20 και δεν είχε έρθει κανένας. Και το βρήκε βέβαια ποιος, η Ρούλα.
η οποία ήταν από την πρώτη στιγμή εδώ στο κίνημα της ομάδας και ήξερε. Τώρα βέβαια έχουμε, είναι ο κορονοϊός. Είναι ο κορονοϊός, εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που είναι μέλη και φίλοι της ομάδας στην Αθήνα και θέλουν να έρθουν, να βοηθήσουν, να πάρουν και σπόρους. Σεβαστό, βέβαια εγώ δεν μπορώ να δεχτώ τώρα εδώ τον οποιονδήποτε με την έννοια ότι δεν ξέρω τι έχει και τι μπορεί να φέρει μέσα στο γραφείο. Και υπάρχει και προσωπικό εδώ το πρωί, υπάρχουν, οπότε δεν μπορώ να δεχθούμε και προσπαθεί ο ιερώθιος με μία άλλη κοπελιά ουσιαστικά μόνοι τους να βγάλουν όλο αυτό το φόρνο της δουλειάς που λέγονται σπόροι που ζητάει όλοι από όλη την Ελλάδα. Ήδη προσπαθούμε με νύχια και με δόντια τουλάχιστον η καθυστέρηση που έχουμε να μην ξεπερνάσει το μήνα. Αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου στο μήνα. Δηλαδή τώρα κάνουμε τις, όλους τους φακέλους που ήρθαν μέχρι 8 Δευτέρου και 9 Δευτέρου. Φανταστείτε ότι σε μια μέρα είχαν έρθει 70 φάκελοι. Αχιλέα μου, αν θέλει, σήκωσε λίγο την κάμερά σου για να σε βλέπουμε, γιατί σε βλέπουμε από τη μύτη και κάτω. Εντάξει, δεν κάνετε και τίποτα που δεν με βλέπετε. Καλά, καλά. Okay, okay. Ευχαριστώ. Από Βασιλικά Θεσσαλονίκη η ερώτηση. Θα παρακαλέσω αν έχετε την καλοσύνη του στη βιβλία που στέλνετε πολλές ερωτήσεις. Έχω παρακαλέσει και στην αρχή και το έγραψα και χθες ότι οι ερωτήσεις παρακαλούμε να έχουν σχέση με το θέμα της εκάστοτε παρουσίασης. Να προσθέσω κάτι, Βιβί. Να προσθέσω κάτι. Ούτε μπορούμε μέσα σε ένα περασμένο χρονικό διάστημα να λύσουμε όλες τις απορίες, ούτε να πούμε τα πάντα. Ούτε κι εγώ είμαι ο άνθρωπος, ο επιστήμονας που έχω την επιστημονική γνώση. Εντάξει, υπάρχουν άλλοι που έχουν και μεγαλύτερη εμπειρία και έχουν εμπριθήσει σε όλα τα θέματα. Είχαμε στην πρώτη μας σύναξη εδώ στο διαδίκτυο, είχαμε δύο θαυμάσιους εκπροσώπους, εντάξει, το βιοκαλλιεργητές με γνώση και ο κύριος Σαββίδης και ο κύριος Ουσαντζόπουλος, εντάξει. Ήταν άνθρωποι που έχουν πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, έχουν γνώσεις. Οι όποιες ερωτήσεις λοιπόν μπορούν να γίνουν και να απαντηθούν και στην πορεία του χρόνου. Και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα αραιώματα και από εκεί και πέρα την όλη λειτουργία των σπορόφυτων, πώς θα αναπτυχθούν καλύτερα και αν χρειάζονται λιπάσματα και αν χρειάζονται φάρμακα και ποια φάρμακα. Εξάλλου πιστεύουμε ότι θα μας δοθεί ο χρόνος να μιλήσουμε αργότερα με επαΐοντες, επιστήμονες από το Μπενάκιο παθολογικό, φυτοπαθολογικό, να μας πούνε για τα ωφέλιμα έντομα, να μας πούνε, δηλαδή θα έχουμε να πούμε πράγματα. Μετά να πούμε να μιλήσουμε για την εκτροφή σκολικιών, να πούμε. Είναι ατελείωτο. Ούτε απόψε μπορούμε να καλύψουμε όλα τα θέματα και όλα τα ερωτήματα. Πες μου. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ λίγο τους φίλους τα ερωτήματα που στέλνουν να έχουν σχέση με το αντικείμενο της συγκεκριμένης παρουσίασης. Αχιλέα, από Καλαμάτα. Όταν βάλω τα φυτά στο έδαφος, κοπριά από κουνέλια, μπορώ να βάλω? Πώς? Όταν βάλω τα φυτά στο έδαφος, ναι, κοπριά από κουνέλια, μπορώ να βάλω? Βεβαίως και μπορεί να βάλει. Το θέμα είναι όμως, αν τη βάλει έτσι αχώνευτη και σε τι ποσότητα μπορεί να κάψει το φυτό. Άρα λοιπόν πάντοτε προσπαθούμε τις κοπριές που τα χρησιμοποιήσουμε να είναι χωνεμένες. Γιατί αν δεν είναι χωνεμένη θα κάψει το φυτό. Και εξαρτάται από την ποσότητα. Σίγουρα όλες οι κοπριές μόνο καλό κάνουν. Το θέμα είναι η ποσότητα και αν είναι χωνεμένες ή όχι. Και τα τσόφια που τα αυγά κάνουν και όλα κάνουν. Δηλαδή το να μπορεί κάποιος να κάνει κομπόστ είναι θείο δώρο. Και δεν του στοιχίζει τίποτα και έχει ένα φυσιολογικό λίπασμα που μπορεί να θρέψει τα φυτά του. Αφού μεγαλώσει το φυτό και φτάσουμε στο σημείο να πάρουμε νέους σπόρους της επόμενης γενιάς, θα μπορώ να τους κρατήσω και να τους χρησιμοποιήσω την επόμενη χρονιά? Πώς τους συντηρώ? Είναι γνήσιοι ή μήπως έχει αλλάξει η γνησιότητά τους?
θα μπορώ να σας το στείλω πίσω από το νέο φυτό. Είναι το πρόβλημα, ξέρετε, αυτό που το ερώτημα, αυτή η ανησυχία που έχουμε όλοι. Ναι. Κατά πόσο δυσκόλη. Ναι, εδώ μιλάμε για το φυσικό υβριδισμό αφενός. Αφετέρου το είχε αναπτύξει αυτό το θέμα ο κύριος Σαντζόπουλος, ο Περικλής, στην πρώτη κιόλας συνάντησή μας και είχε πει ότι είναι, οι ντομάτες, παραδείγματος χάρη, είναι πολύ δύσκολο έτσι, να έχουμε κάποια υβριδοποίηση με την έννοια ότι μπορεί από μία ποικιλία να πάει γύρι στο άλλο φυτό, γιατί αυτά οι ντομάτες στο σύνολό τους είναι αυτογονιμοποιούμενες. Εντάξει, δεν γίνεται σταυρογονιμοποίηση όπως γίνεται παραδείγματος χάρη στις κολοκύδες ή στα αγκούρια ή στις πιπεριές. Στις πιπεριές έχουμε θέμα παραδείγματος χάρη. Δηλαδή, αν έχουμε πολύ κοντά, πάρα πολύ κοντά, καυτερές πιπεριές με γλυκές πιπεριές, μπορεί όταν πάμε και πάρουμε και φυτέψουμε την επόμενη χρονιά να είναι όλες καυτερές. Ένα ενδεχόμενο ίσως. Βέβαια αυτά όλα θα τα πούμε. Θα τα πούμε όταν θα κάνουμε το επόμενο. Πιστεύω κάποια στιγμή να κάνουμε, όταν θα κάνουμε την επόμενη σύναξη με θέματα πάλι για τα σπορόφυτα, το διαχωρισμό, το αρέωμα και μετά το φύτεμα. Να μιλήσουμε τότε και για αποστάσεις, να μιλήσουμε τώρα αυτά τα που κάνουν κάποιοι και παίρνουν και βάζουν μανταλάκια και βάζουν τούλια και για να μην πάει η μέλισσα να γονιμοποιήσει τα φυτά κτλ. Εντάξει, ξάλλου ανοιχτή γονιμοποίηση έχουμε, φύση, λειτουργεί. Λειτουργεί και συνέχεια διαιωνίζει τα είδη όπως αυτή νομίζει καλύτερα. Κάτι αντίστοιχο είναι και το επόμενο ερώτημα. Απάντησες για τα βιολογικά, αλλά θα την μεταφέρω την ερώτηση. Από Κρήτη, Καλετζής Γιώργος, καλησπέρα. Εγώ θα αρχίσω φέτος και μη έχοντας σπόρους από εσάς, θα αγοράσω αυτούς που είναι στάνταρ, όπως μάθαμε στην προηγούμενη παρουσίαση. Δεν θα ξέρω ότι είναι παραδοσιακή. Του χρόνου που θα πάρω από εσάς, θα έχω. Η ερώτησή μου είναι πώς θα ξέρω ότι οι σπόροι σας είναι παραδοσιακοί, αν και άλλοι όπως εγώ σας επιστρέψουν σπόρους στο φάκελο. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι έχουμε στην ομάδα παραδοσιακούς σπόρους? Είναι το ερώτημα αυτό. Ναι. Και είναι αυτό που το είχα αναφέρει στην προηγούμενη συνάντηση, τότε που σε ένα σεμινάριο που είχε γίνει στην οικογιορτή της Λάρισης πριν 5-6 χρόνια και είχε πει ο Χρήστος ο Σαββίδης, ότι του πήγε μία κυρία σπόρους για να της κάνει σπορόφυτα. Της τα ετοίμαζε, της τα έδωσε και αυτή ήταν έμπειλη η χαράσια και της λέει τώρα, της λέει τα σπορόφυτα που σου έδωσα, ξέρεις ότι είναι από αυτούς τους σπόρους που μου έδωσες. Είναι σπορόφυτα που μου είναι από τους σπόρους που μου έφερες εδώ πέρα, ξέρεις τι σου δίνω. Το ερώτημα λοιπόν πάντοτε, κύριε Καλατζή, θα υπάρχει. Είναι θέμα ευσυνειδησίας του καθενός από εμάς, γιατί ερχόμαστε στην ομάδα, γιατί είμαστε στην ομάδα και αν θέλουμε να βοηθήσουμε στη διάσωση και διάδοση των παραδοσιακών σπόρων. Εάν εσείς μου στείλετε αύριο το πρωί υβρίδια και γράψετε ότι είναι η παραδοσιακή ντομάτα, η ψωμοντομάτα Κρήτης, εντάξει, εγώ έτσι θα την δώσω στον κόσμο. Μακάρι να είχαμε το επιστημονικό, την επιστημονική στήριξη εδώ, να είχαμε τα εργαστήρια να μπορούμε να κάνουμε αναλύσεις και χίλια δύο πράγματα ώστε να τα διαπιστώνουμε. Αυτό θα το διαπιστώσουμε αν είναι υβρίδιο την επόμενη χρονιά, ποτέ ο σπόρος που θα μαζέψουμε δεν θα κάνει τίποτα. Και όταν θα μας το στείλετε εσείς είναι υβρίδιο, δεν θα φυτρώσει. Εμείς κάναμε προσπάθεια, για όσους δεν το ξέρουν, να πάμε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο να συνεργαστούμε σε μία βάση να μπορούμε να κάνουμε εκεί τα σπορόφυτα, να έρχονται φοιτητές να εκπαιδεύονται, να κάνουν πρακτική, να πάρουμε και εμείς από τη γνώση την επιστημονική που τόσο πολύ τη θέλουμε και την έχουμε ανάγκη. Δεν ευωδόθηκε. Είχαμε φτάσει σχεδόν στο αμήν. Ήταν και ο λόγος που είχαμε κάνει το σύλλογο τότε, γιατί μας είχαν υποσχεθεί ότι εντάξει, πώς να δώσουμε σε εσάς θερμοκήπιο, όταν αύριο το πρωί θα έρθει και η κυρία Βιβί και ο κύριος Γρηγόρης, θα σας τα πούνε γιατί δώσατε στο Γαργάλι σαν μονάδα και δεν δίνετε και σε μένα, θέλω και εγώ. Και έπρεπε να αποκτήσουμε νομική υπόσταση. Την κάναμε, εντάξει, δεν ευωδόθηκε, συνεχίζουμε.
Και βέβαια τα όνειρα ποτέ δεν σβήνουν. Εμείς συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε ότι κάποια στιγμή θα κάνουμε μια σωστή τράπεζα σπόρων, μια τράπεζα η οποία θα έχει όλες τις κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας κτλ. Δηλαδή ψυκτικούς θαλάμους. Θα είναι όλα τα ξενομημένα μέσα, γιατί δεν το κάνουμε αυτό το έργο μόνο για να λέμε «Α, εμείς μοιράζουμε τόσους σπόρους, α, εμείς κάνουμε τόσα φυτά». Θέλουμε να μείνει έργο και μπορούμε όλοι μαζί να τα καταφέρουμε. Αυτό προσπαθούμε, αυτό θέλουμε να κάνουμε, να έχουμε μια τράπεζα σπόρων πάρα πολύ σωστή, πάρα πολύ καλά οργανωμένη και πάνω σε ένα επιστημονικό υπόβαθρο που θα ξέρουμε ότι αυτοί οι σπόροι μπορούν να τους πάρουν και οι επόμενες γενιές και να μην χαθεί ούτε μία ποικιλία. Να παρακαλέσω τον κύριο Κώστας Κώστας από τα Βασιλικά Θεσσαλονίκης. Μπορεί να μου ξέφυγε, επειδή βλέπετε ότι τόσο από τις παρεμβολές που υπάρχουν, τις οποίες βεβαίως τις αφήνουμε απλά να υπάρχουν. Αν έχω χάσει κάποια ερώτηση, παρακαλώ να την επαναλάβετε και εσείς και όποιος άλλος, ώστε να προλάβω να την μεταφέρω, αν έχετε την καλοσύνη. Δεν γίνεται σκεμμένα. Απλά πέφτουν πολύ γρήγορα οι ερωτήσεις. Λοιπόν, φίλος, οπότε επαναλάβετε παρακαλώ τις ερωτήσεις. Αρχαία. Φέτος έβαλα κοπριά από αγελάδες και γέμισε τον κοστάνι μου με τσουκνίδα. Τι κάνω τώρα? Τίποτα. Επικύψεις κάνουμε και βγάζουμε. Και η τσουκνίδα δείχνει υγιές έδαφος. Τις μαζεύει, τις βάζει μέσα σε ένα μπαρέλι. Βέβαια η μυρωδιά της είναι αβάσταχτη, αλλά το πόσο θρεπτική είναι και πόσο και πολλά έντομα καταστρέφει, είναι μακάρι να έχουμε τη δυνατότητα να μαζεύουμε τσουκνίδες, να μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε για να και να ποτίζουμε και να ραντίζουμε τα φυτά μας. Καλησπέρα, λέτε, καλό κουράγιο στην προσπάθειά σας. Θα ήθελα να ρωτήσω γιατί πιάνει σαν ιστό μούγκλας πάνω στο χώμα. Είναι πώς. Πιάνει σαν ιστός μούγκλας πάνω στο χώμα. Είναι η πολλή υγρασία. Η πολλή υγρασία, σίγουρα, ναι. Δεν είπαμε, η υγρασία είναι το άπαν για να μας καταστρέψει τα σπορόφυτα. Δεν χρειάζεται συχνό πότισμα. Δύο πράγματα, θερμοκρασία, μάλλον τρία και ο αερισμός. Θερμοκρασία, ζέστη, ήλιο και αερισμό των φυτών τις μεσημεριανές ώρες όταν η ζέστη είναι ικανοποιητική. Άλλο ερώτημα και παρακαλώ τους φίλους να ξαναγράψουν πάλι τους δύο φίλους από ό,τι δεν γράψανε εδώ πέρα. Ο Θοδωρής γράφει εδώ, χάχα λέει, πώς αντέχει ακόμα χωρίς τσιγάρο ο άνθρωπος. αντέχω. Πάντως 12 μπακέτα δεν χρειάζομαι. Θοδωρή μου εδώ αντέχει άλλα κι άλλα. Χωρίς τσιγάρο δεν θα αντέξει μια μισή ώρα και να φαβουλέψει. Λοιπόν, άλλη ερώτηση, Κλέα. Εγώ μέχρι σήμερα έκανα φυτά στο κήπο. Ακούω άλλους ότι βγάζουν φυτά σε γλάστρες. Μπορεί να γίνει κανονικό φυτό στη γλάστρα. Μπορεί και παραμπορεί. Αλλά θα απαντήσει ο ειδικός. Ναι, βεβαίως και μπορούν να γίνουν σε γλάστρα. Εξάλλου πάλι θα επικαλεστώ τον Περικλή, ο οποίος πριν από λίγες μέρες έκανε σχετική ανάρτηση. Την είχε γίνει και πέρσι, είχε και πρόπερσι. Τις ανεβάζουμε κι εμείς που τον παρακολουθούμε με μεγάλη πίστη και θαυμασμό, αν θέλετε, κατά πόδας, και είχε δώσει και διαστάσεις και είχε αναφέρει και περιπτώσεις σε τι γλάστρες χρειάζονται, τι μεγέθους, τι όγκου, λίτρο κτλ. Να μην τα αναφέρουμε τώρα όμως, θα είναι πιστεύω στην επόμενη διαδραστική μας συνάντηση, εκεί θα έχουμε πιστεύω και τον Περικλή και τον Χρήστο, όπου θα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα, θα βάλουμε τους προβληματισμούς, θα δούμε τι μπορεί να γίνει και ίσως και ένα κομμάτι να αναφέρεται, να κάνουμε μια τέτοια συνάντηση αποκλειστικά και μόνο με θέμα τις αστικές καλλιέργειες. Πώς μπορούμε να κάνουμε αστικούς κήπους, πώς μπορούμε να πρασινίσουμε τις ταράτσες μας, πώς μπορούμε να πρασινίσουμε τα μπαλκόνια. Αυτό, εδώ να το πω έτσι αποσπασματικά, η Σιβητανίδιο Σχολή
έχει περίπου 2,5 στρέμματα επιφάνεια ταράτσας. Ο διευθυντής κάποια από τα τέλη που είναι εκεί ασχολείται πάρα πολύ με το να, και κάνει τεράστιες προσπάθειες ώστε να την πρασινίσει, να βάλει να κάνει με παλέτες κάνα, προσπαθήσανε εν πάση περιπτώσει και φυτεύουν συνέχεια. Πρόπερσι είχα πάει, πέρυσι λόγω του κορονοϊού δεν προλάβαμε να κάνουμε φυτά. Πρόπερσι είχαμε κάνει πάρα πολλά φυτά. Τους ενδιαφέρουν και τα αρωματικά, γιατί υπάρχει τμήμα το οποίο κάνουν απόσταξη, βγάζουν εθέρια έλαια και από εκεί και πέρα μετά κάνουν και σαπούνια και διάφορα αρώματα. Σαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει και οικονομικό αποτέλεσμα για τους μαθητές, για το σχολείο, όταν τα δίνουν στο μπαζάρ και είναι, πιστέψτε με, πάρα πολύ ωραία. Και σε χρώματα και σε αρώματα. Άρα θα είναι ένα κομμάτι που το έχουμε έγνοια, πέρα από τους σχολικούς κήπους, που δυστυχώς τώρα για δεύτερη χρονιά δεν μπορέσαμε να κάνουμε σε κάποιες δράσεις σε σχολεία που κάνουμε κάθε χρόνο, είτε δημοτικά, είτε γυμνάσια, είτε λύκεια. Εμείς θέλουμε να μπούμε και στο κομμάτι αυτό, να κάνουμε δηλαδή, να μάθουμε πώς καλλιεργούμε και πώς μπορούμε να παράξουμε τροφή ακόμα και στο μπαλκόνι του σπιτιού μας, στον τρίτο ή στον πέμπτο όροφο. Ερώτημα, φίλος μας, δεν έβαλα έτσι το χαμομήλι του σπόρους. Θα έχω κάποιο πρόβλημα? Όχι βέβαια. Εμείς το κάνουμε γιατί το έχουμε. Και το έχουμε γιατί φίλος εδώ της ομάδας κάθε χρόνο μπορεί και μας διαθέτει ένα τσουβάλι χαμομήλι. Οπότε και δίνουμε στα μέλη της ομάδας. Όλοι όσοι περνούν από εδώ παίρνουν και από ένα φάκελο, ένα ζιπ και μεγάλο με χαμομήλι, το οποίο μπορούν να το χρησιμοποιούν και το χρησιμοποιούν οι άνθρωποι. Τώρα δεν έχει, δεν χάλασε ο κόσμος. Εντάξει. Αφού το έχουμε όμως απολυμμένοι σίγουρα. Το ξέρουμε αυτό, ότι απολυμμένοι. Κολλήριο το χρησιμοποιούμε για τα μάτια μας. Όταν έχουμε κάτι στα μάτια, το βάζουμε για να καθαρίσουμε τα μάτια. Εντάξει. Από όλοι μας. Στη μεταφύτευση σε ατομικά κυπελάκια χρησιμοποιούμε διαφορετικό χώμα και τι είδους? Το είπα προηγουμένως. Το ρώτησε κι άλλος φίλος και είπα ότι το ίδιο. Εμείς απλά τα βάζουμε, χρησιμοποιούμε περισσότερες φορές το ζουμί από την κοπριά από τις σκότες. Το είχα αναφέρει αυτό. Μία φίλη λέει δεν βουλιάζει τους σπόρους. Τόσο. Ένας φίλος, δεν θυμάμαι, ναι. Δεν μουλιάζει τους σπόρους. Το μουλιασμα που είδαμε στην αρχή ότι κάνετε εσείς, το κάνετε για να κερδίσετε χρόνο μόνο? Ναι, ακριβώς, για να κερδίσουμε χρόνο. Γιατί έτσι φουσκώνει ο σπόρος, αρχίζει για η διεργασία πλέον, η υγρασία είναι το πρώτο, η θερμοκρασία το δεύτερο, αρχίζει ο σπόρος και καταλαβαίνει ότι πρέπει να φυτρώσει. Και δεν θα μείνει περισσότερο χρόνο μέσα για να μπορεί να κινδυνεύσει να σαπίσει. Μαύρη τύρφη ή χώμα για σπορά? Εμείς είπαμε. Μαύρη τύρφη. Κάποιοι τώρα θα αν ήμουν στο χωριό θα μπορούσα να πάω και να κάτω από τα σχοινά να μαζέψω σχοινόχωμα ή να αν ήμουν να αφήσω να σαπίσουν τα τσίπουρά μου και να έχω τσίπουρόχωμα. Είναι και αυτά άριστα υποστρώματα. Εντάξει. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Λέει ένας φίλος, έχασε μεγάλο μέρος, αλλά άκουσα για τη μαύρη τύρφη. Πού υπάρχει εταιρεία τώρα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα μπορέσουμε να τα πούμε από εδώ πέρα. Όχι, από εδώ δεν θα πούμε εμείς. Αν και υπάρχει κάποιος με χώμα το οποίο μας ενισχύει κάθε χρόνο, μας στέλνει μία ποσότητα όσο μπορεί. Όχι, δεν θα το κάνουμε αυτό. Είναι αντιβιολογικό και δεν είναι και... Δεν έχουμε λόγους να διαφημίσουμε ή να πούμε το οτιδήποτε. Μαύρη τύρφη όσο γίνεται καλύτερη. Την καλύτερη μαύρη τύρφη. Ψάξτε, βρέστε, πάρτε. Το ντοματάκι Σαντορίνης είναι ποτιστικό, ρωτάει κάποιος. Το ντοματάκι Σαντορίνης. Όχι, δεν μπορεί να μεγαλώσει και άνυδρο. Και ουσιαστικά άνυδρο είναι. Σαντορίνη έτσι το παράγουν και το αναπτύσσουν. Το καλλιεργούν σαν άνυδρο δηλαδή. Ποια προετοιμασία του εδάφους χρειάζεται για να δειχθεί τα σπορόφυτα?
Αυτά να τα πούμε καλύτερα στα επόμενα. Το έχουμε πει αυτό, ότι είναι μια άλλη σύναξη που πρέπει να κάνουμε, άλλη μια διαδικτυακή παρουσίαση, που θα αναφέρεται ακριβώς στο αρέωμα, στην κατεργασία του εδάφους, για να υποδεχθεί τα σπορόφυτά μας, στα λιπάσματα, στα φάρμακα και σε όλο αυτό το πλέγμα, ούτως ώστε μέχρι να φτάσουμε στους καρπούς. Είμαστε αρκετά μακριά, μην βιαζόμαστε και ας μην τώρα γεμίσουμε με το κεφάλι μας με πάρα πολλά. Ένα-ένα θα έρχεται. Ήταν η ώρα να κάνουμε τα σπορεία, είπαμε για τα σπορεία, μιλάμε σήμερα για τα σπορεία. Σε 15-20 μέρες περίπου θα μιλάμε για αρεώματα, θα μιλάμε για κατεργασία εδάφους, πώς κάνουμε τους βλάχους, τι βάζουμε μέσα, τι πρέπει να προσέξουμε κτλ. Κτλ. Θα παρακαλέσω τους φίλους να δεχτούμε άλλες 2-3 ερωτήσεις ακόμη το πολύ, γιατί υπάρχουν και αρκετές που πρέπει να απαντηθούν και ήδη η ώρα είναι 9:23 πρώτα λεπτά. Και παρακαλώ πάλι για άλλη μια φορά. Και κινδυνεύουμε να μας πιάσουν και στον δρόμο για να φάμε και το πρόστιμο των 300 ευρώ. Πρέπει, ναι, ήδη έχει περάσει. Είσαι παράνομος, έτσι το ξέρεις αυτό. Εγώ ναι, γιατί δεν είμαι στο σπίτι μου. Είμαι εκτός. Είμαι στο γραφείο. Είμαι στην αυλή, μάλλον. Ναι. Λοιπόν, παρακαλώ λοιπόν, δεν θα δεχτούμε άλλες ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να μεταφέρω αυτές που έχετε κάνει για να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε όλους. Αν και μερικές, επαναλαμβάνω, είναι και εκτός θέματος. Μα η σελίδα της αυλής είναι εδώ, της ομάδας. Δεν θα φύγει ούτε χθες ήταν και θα φύγει σήμερα, ούτε θα φύγει αύριο. Οτιδήποτε μπορούμε να το ρωτάμε και να απαντάμε όσο μπορούμε και όπου μπορούμε. Άρα λοιπόν οι ερωτήσεις μπορούν να γίνονται και στην ομάδα όπως γίνονται. Εντάξει. Ποια προετοιμασία του εδάφους χρειάζεται για να δεχθεί τα σπορόφυτα? Το είπαμε αυτό. Είπαμε ότι θα είναι στην επόμενη συνάντηση που θα κάνουμε. Άλλη μια ερώτηση, πώς φτιάχνουμε το ζουμί από την κοπριά, από τις κόνες. Τώρα αυτό θεωρώ, σας λέω και πάλι, ότι... Το είπα αυτό. Δεν ξέρω αν δεν παρακολουθήσατε ή όποια το ρωτάει από την αρχή. Βάζουμε μέσα σε ένα κουβά μεγάλο ή σε βαρέλι ανάλογα με την ποσότητα που έχουμε, ρίχνουμε μέσα την κοπριά, την κοτίσα. Θα βγαίνει ένα μαύρο, πολύ μαύρο ζουμί, εντελώς σκούρο. Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο σκούρο είναι το ζουμί, σημαίνει τόσο πιο πυκνό είναι το διάλειμμα, άρα τόσο πιο επικίνδυνο να μας κάψει τα σπορόφυτα. Το αραιώνουμε και το κάνουμε στη μορφή του τσαγιού, να έχει ένα χρώμα ανοιχτό καφέ, σαν το χαμομήλι. Όπως όταν βράζουμε το χαμομήλι, σε αυτή τη μορφή, ιδιαίτερα επειδή τα σπορόφυτα είναι πάρα πολύ λεπτά και πάρα πολύ ευαίσθητα, δεν υπάρχει πρόβλημα να τα κάψει και δεν έχουμε πρόβλημα. Το αραιώνουμε πάρα πολύ. Είπα 1:10, 1:15, ανάλογα πόση κοπριά έχουμε ρίξει, πόσο λίγο είναι το νερό που αραιώσαμε. Δεν μπορούμε να δώσουμε συνταγή 1:3, 1:5, 1:7. Το βλέπουμε με το μάτι, η εμπειρία, αλλά σαν κριτήριο είναι το χρώμα του. Όσο πιο σκούρο είναι, τόσο πιο επικίνδυνο είναι να μας κάψει τα φυτά. Θα κάνω μια ερώτηση εδώ, η οποία είναι σχετική. Και μετά, αν μας μείνει χρόνος, θα απαντήσει ο κύριος Δαργάλης και στις ερωτήσεις που δεν είναι σχετικές με το θέμα της παρουσίασης. Ο κύριος Καψαμπάης, ναι. Αν το βράδυ έρχονται κυπελάκια με τους σπόρους μέσα σε θερμαινόμενο χώρο και την ημέρα τα βγάζω έξω, πρέπει να τα σκεπάζω με νάιλον ή όχι? Σημειωτέων ότι βρίσκομαι βόρεια στην Αλεξανδρούπολη. Κοιτάξτε να δείτε. Εδώ το βράδυ σίγουρα μέσα, αναμφίβολα. Την ημέρα πρέπει να τα βγάλει έξω, γιατί είπαμε οπωσδήποτε πρέπει να τα βλέπει ο ήλιος. Με αυτές τις θερμοκρασίες που έχουμε ακόμα, πρέπει να είναι σκεπασμένα με ένα νάιλον διαφανές, αλλά με τρύπες. Γιατί αν δεν έχει τρύπες και έχει πλήρη ηλιοφάνεια, κινδυνεύει να ανεβάσει τέτοια θερμοκρασία μέσα το κουπάκι του κυπέλακι, ανάλογα που τα έχει, εν πάση περιπτώσει, ο δίσκος, που μπορεί να κάψει τα φυτάκια. Είναι πάρα πάρα πολύ ευαίσθητα τα φυτά, αφενός και αφετέρου και οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται όταν είναι τυλιγμένα, μπορεί να φτάσει 35-40 βαθμούς. Τώρα, αυτή την εποχή φτάνει. Εμένα στο θερμοκήπιο πάνω εδώ στην ταράτσα που έχω,
είναι όλο με τζαμαρία. Γύρω μετά τις 11 η ώρα ανεβαίνει 35-38 βαθμούς. Άρα εκεί αν τα αφήσω τα σπορόβιτα με κλειστό, με κλειστά και δεν αερίζεται, να κατεβεί η θερμοκρασία, να πάει στους 20-25, θα καούν τα πάντα. Μαζεύω νερό βρόχινο για το πότισμα των σπορόβιτων. Έχω διαβάσει πως είναι καλύτερο από το νερό ύβρευσης. Ισχύει? Ισχύει βέβαια, γιατί δεν έχει άλατα το νερό της βροχής. Βεβαίως και ισχύει. Σίγουρα. Σίγουρα. Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε όλοι αυτό. Η μαγιά με νερό βοηθάει στην ανάπτυξη του σπόρου και επηρεάζει το χώμα. Πώς. Η μαγιά με νερό. Η μαγιά. Αυτό δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν μπορώ να απαντήσω, να μην πω κάτι το οποίο δεν γνωρίζω. Δεν θέλω να απαντήσω έτσι. Ρωτάει μία φίλη μας, θα μπορούσατε να μας δείξετε σε επόμενη διαδικτυακή παρουσίαση με φωτογραφίες ολοκληρωμένη τη διαδικασία από τη σπορά έως τη συγκομιδή των καρπών και των σπόρων με ημερομηνίες, στο περίπου? Ναι, βεβαίως θα το κάνουμε αυτό, άλλωστε κρατάμε ημερομηνίες. Την επόμενη φορά θα δείξουμε τα σπορόβιτα που θα έχουμε κάνει απόψε και θα τελειώσουμε αύριο, απόψε θα φύγω υποχρεωτικά, αύριο το πρωί τώρα θα τα τελειώσουμε. Θα δείξουμε πώς θα αναπτύσσονται, θα ανεβάζουμε κατά καιρούς αναδιαστήματος στην ομάδα την πορεία τους, μέχρι και την ημερομηνία που θα τα δώσουμε, θα τα χαρίσουμε στον κόσμο, στους φίλους και τις φίλες μέλη της ομάδας. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να αναλάβουμε αυτό το έργο μετά μέχρι τους καρπούς, γιατί σας είπα εγώ δεν φιλμπάζω, δεν προλαβαίνω και δεν μπορώ. Θα συνεχίσουν αυτοί που θα έχουν πάρει τα σπορόφυτα αυτά να μας δείξουν μέχρι το τελικό στάδιο. Δύο τελευταίες ερωτήσεις, Αγγιέρα μου, για να κλείσουμε. Έχω κρατήσει αυτές τις ερωτήσεις. Είναι οι δύο τελευταίες που θα σου κάνω, που σου μεταφέρω, για να κλείσουμε. Το καλαμπόκι για popcorn και ο ηλίανθος μπορούν να φυτευτούν σε γλάστρα στο μπαλκόνι? Καταρχήν, το καλαμπόκι, να ξεκινήσουμε από το καλαμπόκι, πρέπει να υπάρχουν πάρα πολλές ρίζες. Το να βάλω μία-δύο ρίζες, να κάνω δύο φυτά ή τρία καλαμποκιού, δεν θα έχω επιτυχία. Θα μείνουν κενές οι ρόκες μέσα, για το λόγο ότι θέλει τουλάχιστον 20, πάνω από 30-40 φυτά. Ο άνεμος παίρνει το άνθος, τη γύρι, και τα πάει από τη μία φούντα στην άλλη. Οι φούντες που είναι πάνω είναι το άνθος. Εάν λοιπόν δεν έχουμε πολλά φυτά για να μπορέσει η γύρι να πάει από το ένα στο άλλο, θα δείτε ότι μέσα τα σπέρματα θα είναι κενά. Οι ρόγες δεν θα έχουν γονιμοποιηθεί και δεν θα είναι πλήρως αναπτυγμένο. Σε ό,τι αφορά τον ηλίανθο, βεβαίως. Βεβαίως μπορούμε. Σε μία 50 λίτρων γλάστρα, εκεί περίπου, μπορεί άντε να αναπτυχθεί ένας ηλίανθος. Και υπάρχουν και οι διάφορες ποικιλίες ηλιάνθων. Υπάρχουν βέβαια οι τεράστιοι που γίνονται 2,5 και 3 μέτρα. Έτσι. Αλλά υπάρχουν και οι άλλοι νάνοι, μικροί, καλοπιστικοί που λέμε κτλ. Που άνετα γίνονται και σε πολύ μικρές γλάστρες μας. Τελευταία ερώτηση. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ με τους σπόρους φράουλας. Είτε δεν βγαίνουν καθόλου, είτε βγαίνουν και πεθαίνουν. Έχει κάποιες συγκεκριμένες απαιτήσεις? Η φράουλα είναι πραγματικά γεγονός ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο φυτός όταν θέλεις να το πολλαπλασιάζεις με σπόρους, αφού υπάρχει δυνατότητα να πολλαπλασιαστούν με στόλωνες. Είναι το πιο εύκολο και δόξα τω Θεώ η φύση και η φραουλίτσα έχει λειτουργεί έτσι ώστε να μας κάνει τουλάχιστον 10-15 φυτάκια στη διαδρομή της μέσα στη χρονιά, μεγαλώνοντας τους στόλωνες και όπου ακουμπάει τους στο χώμα να κάνει ριζάκια, ώστε να μας ετοιμάζει τα επόμενα φυτά. Από το αποσπόρο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Χρειάζεται καταρχήν να μπει στο ψυγείο, να καταψυχθούν οι σπόροι, έτσι, ούτως ώστε μετά βγαίνοντας να μπορέσουν να φυτευτούν και να γίνουν τα φυτά. Εμείς έχουμε κάνει, πέρυσι συγκεκριμένα είχαμε κάνει, η Φράδος κάνει περίπου 200 φυτά από σπόρο. Τα είχε κάνει ο Δημοσθένης, ασχολήθηκε, πήγανε μια χαρά, τα ρεώσαμε, τα δώσαμε. Αλλά συνήθως το αποφεύγω, για αφού όταν έχω τη συγκεκριμένη ποικιλία που ξέρω τι είναι και μπορώ να πάρω τα φυτά με στόλωνες, δεν υπάρχει λόγος να καθίσω να παιδευτώ να πάρω να κάνω με σπόρους. Εντάξει.
Αντρέα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ίδιο που τη βλέπω, σε ευχαριστούν και εδώ. Και εγώ, εγώ έδειξα ότι αντέχω να μην καπνίζω. Μια μισή ώρα. Ναι, η αλήθεια είναι, ναι, ότι ήταν. Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως ευχαριστούμε και τον Θοδωρή τον Τάφο για την παρουσίαση της εγώ... μας που έκανε. Εγώ να ευχαριστήσω. Εγώ να ευχαριστήσω τον Γρηγόρη, να ευχαριστήσω τον Θοδωρή, να ευχαριστήσω εσένα και κυρίως να ευχαριστήσω όσες και όσους μας τίμησαν και διέθεσαν μια μισή ώρα από την καθημερινότητά τους να ακούσουν αυτά τα λίγα που μπορέσαμε και είπαμε. Ελπίζω κάποιοι να κάτι να πήρανε, έστω μικρό όσο και ασήμαντο να είναι, προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Και εδώ ο Δημοσθένης με προκαλεί πριν κλείσουμε. Φέρει και ένα μεγάλο όμως, να σας δείξω και ένα κολοκύθι του Ιωνά. Ενώ μέχρι πέρυσι παρακαλούσαμε και μας ζητούσαμε επίμονα να μας στείλουν κολοκύθια, βέβαια φρόντιζε γι' αυτό η Κατερίνα Τζουλιαδάκη, η Αναστασάκη, η Ελπίδα πιο παλιά, η Νικοπόλη κατά χώρα από πάνω, η Πινελόπη από την Καβάλα, η οποία ποτέ δεν μας ξεχνάει, για ένα μεγάλο που έχει μεγάλο τέτοιο, βλαστό. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το κολοκύθι του Ιωνά, παιδιά. Εδώ λόγω, επειδή τα έχουμε μέσα στα κασόνια, στα καφάσια, στις κλούβες, έχει αρχίσει και έχει φυτρώσει. Βλέπετε εδώ τα ριζίδια που έχουν βγει, έχουν εκπληχθεί, έχουν βγει τα ρίζες. Αυτό λοιπόν, για όσους πήρανε ή για όσους θα στείλουμε, το βάζουμε λοιπόν εδώ, θα το βάλω μέχρι εδώ στο χώμα, σε μια γλάστρα τώρα, αν το βάλω τώρα, θα το βάλω σε γλάστρα, δεν θα το βάλω έξω, γιατί ίσως να το κρύο να μην το αφήσει να ανεπτυχθεί και να μου χαλάσει. Θα το βάλω μέχρι εδώ και μεγαλώνω, θα γεμίζω κι άλλο χώμα μες στη γλάστρα, ούτως ώστε μέχρι τον τέλος Απριλίου, Μάιο που θα πρέπει να το βάλω κάτω στο χώμα, θα γίνει ένα τεράστιο φυτό. Ενώ μεταξύ, ένα άλλο που πρέπει να πούμε για όσους έχουν πάρει και δεν το γνωρίζουν, είναι ότι πρέπει να μπει κοντά σε δίπλα σε φράχτες ή κοντά σε δέντρα για να μπορέσει να σκαρφαλώσει πάνω, ήδη βλέπετε εδώ τους έλικες. Τους έλικες εδώ τους βλέπετε, να μπορεί να ανεβεί επάνω στο δέντρο και να καρποφορήσει. Μπορεί να κάνει μέχρι και 80% κολοκύθια. Και εδώ είναι και ένα άλλο το οποίο αυτό βιάστηκε πάρα πολύ. Είναι τεράστιο εδώ πέρα. Το βλέπετε. Όσο μεγάλο είναι, πάει. Πήρε την ανηφόρα. Αυτά για απόψε. Χίλια ευχαριστώ σε όλους και όλες. Να είναι καλά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, πιστεύω. Θα πούμε την επόμενη φορά, θα παρακαλέσουμε να είναι εδώ και ο Χρήστος κοντά μας και ο Περιβλής. Έτσι θα έχω και εγώ την ευκαιρία να κρίνω την οθόνη και να κάνω κάτι τσιγαράκι και να ακούσουμε και ακόμα πιο σωστά και πιο από έμπειρα και επιπειραμένα φίλοι λόγια για τις καλλιέργειές μας, για αυτό που τόσο αγαπάμε όλοι μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ όλες και όλους. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ, κύριε Σέντη, και σε εσάς όλους. Πολλές, πολλές ευχαριστίες από όλους εμάς που μια ζωή, η ομάδα, ήσασταν εδώ με τις ερωτήσεις σας. Συνεχίστε έτσι. Μας δίνετε κουράγιο να συνεχίσουμε και εμείς. Καλή συνέχεια σε όλους να προσέχετε εκεί έξω. Κάνει κρύο και κορονοϊό. Καλό βράδυ σε όλους.